Εδώ. Καλησπέρα σε όλους. Θα κάνουμε μια ωραία κουβέντα σήμερα εδώ με τα παιδιά. Γνωστή σα είναι, φαντάζομαι. Θα διαβάσω μονάχα λίγα λόγια από το δελτίο τύπου, γιατί αργήσαμε. Ο Περικλής, ο Μίτσος, ο Τέος, ο Ερδογάν ξεδιπλώνουν κατά πώς λένε τις μνήμες τους και συνομιλούν μεταξύ τους και με το κοινό για όλοι. Για το ανυπότακτο πνεύμα, για τις διαδρομές της ελευθερίας. Για ταξίδια, για πειραματισμούς, για εξηγήσεις. Underground τύπο, πρωτοποριακά περιοδικά, τετράδια αναζητήσεων. Βιβλιοπολία μυστήρια, καφενεία και πατάρια. Για beat και χυπισμό, κινηματογράφο, μουσική, υπτάμινες παράγκες. Για τη σεξουαλική απελευθέρωση. Πέθανε και ο Χιου Χέφνερ πρόσφατα, αυτός ο αρχικράτης της σεξουαλικής επανάστασης. Ζωή σε λόγου μας. Για τις καταλήψεις στην πλατεία, για ό,τι τους και εμάς καπνίζει. Ελπίζουμε να μας πείτε και τίποτα, κάνα σχόλιο για τα σχέδια του Κούλη, να καθαρίσει τα εξάρχη. Για την νεολαία, για το μπλοκάρισμα του επαναστατικού προσώπου στην κομματική γραφειοκρατία, αλλά και για την αμφισβήτηση γραφειοκρατίας από την ανήσυχη νεολαία, ιδιαίτερα στη δεκαετία του 60. Για την ήττα του 90 και τις νέες απελπισίες, από τις οποίες ξεπηδά το καινούργιο. Η επανάσταση είναι η διαρκής νεότητα του κόσμου. Λοιπόν, για ζέσταμα, ο Νικόλας ο Γκόγκρος, ο Φαβορίτας, θα μας διαβάσει δύο αποσπάσματα από το Ουρλιαχτό του Μίλτερ, σε μετάφραση του Λυκάκου Μπλάνη. Είδα τα μεγαλύτερα κεφάλια της γενιάς μου ρημαγμένα από την τρέλα ιστερικά γυμνά ξελιγωμένα. Σερνάμενα χαράματα σε δρόμους νεύρικους, ζητώντας μια άγρια δόση. Χίπστερς αγγελοπρόσωπους, κορωμένους με τα πανάρχια βαποράκια για την αστρική γεννήτρια στη μηχανή της νύχτας. Λέτσους πατήριδες, κομμένους να καπνίζουν μαστούριδες στο μεταφυσικό σκοτάδι ξυλιασμένων ορόφων, να πλέγουν στις κορυφές των πόλεων, να μελετούν τζάζ. Αυτούς που γύμνωσαν τους εγκεφάλους τους μπρος στο παράδεισο, κάτω από τον υπέργειο, κι είδαν μου αμεθανούς αγγέλους απαστράπτοντες σε ρημαδιών ταράτσες να τρεκλίζουν. Αυτούς που διάβηκαν τα πανεπιστήμια με μάτια φλεγόμενα, καταβγασμένα από ράματα του Αρκάνζας και τραγωδίες φόσκουσες του Μπλέικ μέσα από τους ακαδημαϊκούς του πολέμου. Αυτούς που διώχθηκαν από τις ακαδημίες σαν τρελοί και συγγραφείς πρόστιχων αδών στα παραθύρια του κουφαριού. Αυτούς που τάκλασαν σ' αξίριστα δωμάτια με τα σόβρακα μονάχα, καίγοντας τα λεφτά τους σε σκουπιδοτενεκέδες, ακούγοντας τον τρόμο να βαράει τους τοίχους. Αυτούς που τους τσακώσαμε από τη ειδικά τους μουσια, καθώς γύριζαν μέσω Λαρέντο στη Νέα Υόρκη με ένα τσιγαριλίκι. Αυτούς που αρπάξανε σύφυλλοι σε μπουρδέλο ξενοδοχεία και τράβηξαν εθέρα στο Paradise Alley. Θάνατος. Ή εξάγνιζαν τα κέφαλα κορμιά τους κάθε νύχτα με όνειρα, ναρκωτικά, τρομώδεις παρεστήσεις, εινό πνεύμα, καύλα και ατελείωτα γαμίσια. Αυτούς που τρελάθηκαν από το λόξιγα, προσπαθώντας να την παίξουν, μα έχισαν με κλάματα πίσω από ένα χώρισμα σε κάποιο χαμάμ, όταν ο γυμνός ξανθός άγγελος ήρθε με το σπαθί του να τους τρυπήσει. Αυτούς που έχασαν τα τεκνά τους για τρεις κολομέγερες της μοίρας και την καβή μέγερα του ετεροφιλικού δολαρίου που καμακώνει στημένη έξω από τη μήτρα και την καβή μέγερα που δεν κάνει άλλο παρά να στρογγυλοκάθεται στην κολάνη της και να κόβει τα χρυσά πνευματικά νήματα στον εργαλειό του πλάστη. Αυτούς που πέταξαν τα ρολόγια τους από τη σκεπή, ψηφίζοντας αιωνιότητα έξω από τον χρόνο και την επόμενη δεκαετία, έτρωγαν στο κεφάλι ξυπνητήρια κάθε μέρα.
Όσιος, 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 Οσία, 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 Όσιο, 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 Όσιο. Ο κόσμος Όσιος, Οσία η ψυχή, Όσιο το δέρμα, Οσία η μύτη, γλώσσα, ψωλή, χέρι, κολότρυπα, Όσια. Τα πάντα Όσια, οι πάντες Όσιοι, Όσιο το παντού, η κάθε μέρα, αιώνια, ο άγγελος, καθένας. Σαν Σεραφείμ, Όσιος ο αλήτης, Όσιος ο παλαβός, καθώς και εσύ η ψυχή μου, Οσία. Οσία η γραφομηχανή, το ποίημα Όσιο, Οσία η φωνή. Όσοι οι ακροατές, η έκσταση, Οσία. Οσία, η μάνα μου στο ψυχιατρίο, Όσια τα ψωλιά των παππούδων του Κάνσας. Όσιο τον καρυχτό σαξόφωνο, Οσία η αποκάλυψη της Μποπ. Οσία η ειρήνη των χασισωμένων hipsters, bluesmen, των τσάκινων, των τραμς. Οσία η μοναξιά πεζοδρομίων και ουρανοξιστών. Όσιες οι κατάμεστες καφετερίες. Όσια τα μυστικά ποτάμια δακρύων κάτω από τους δρόμους. Οσία η μοναχική αγριότητα. Όσιο το τεράστιο πρόβατο των μικροαστών. Όσοι οι βοσκοί της εξέγερσης. Λος Άντζελες είναι όποιος το Λος Άντζελες σκάβει. Οσία Νέα Υόρκη, Όσιο Σαν Φρανσίσκο, Οσία Πεόρια και Οσία Λόσιο, Όσιο Παρίσι, Οσία Ταγκέρι, Οσία Μόσχα, Οσία Κωνσταντινούπολη. Οσία αιώνια στιγμή, Οσία στιγμή αιωνιότητα, Όσια τα ρολόγια στο διάστημα, Οσία η τέταρτη διάσταση, Οσία η τετάρτη διεθνής, Όσιος ο άγγελος μέσα στον Μολόχο. Οσία η θάλασσα, Οσία η έρημος, Όσιες οι ράγες, Όσιο το τρένο, Όσια τα οράματα, Όσιες οι παρεστήσεις, Όσια τα θαύματα, Όσιο το μάτι, Όσια η άδεισος. Ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Ρε εσύ, Βασιακό. Εμένα μην πάτε ότι θα συμμετέχω σε ένα πάνελ για ταλέντα και ότι θα έρθει κόσμος να μας δείξει τα ταλέντα του. Έρχεται. Έτσι. Όχι. Έτσι δεν είναι. Είναι άλλη μέρα αυτό. Έχουμε ζωγράφο, σοπράνο, ζωγράφους μόνο. Έχουμε το Σάβα Μιχαήλ, έχουμε τόσα ταλέντα. Εγώ θέλω να βάλω ένα ερώτημα. Πώς φτάσαμε από την Οκτωβριανή Επανάσταση στο Ρουλιαχτό. Και πώς φτάσαμε, ναι, και πώς φτάσαμε αυτή την Επανάσταση να την έχουμε κλείσει ένα κλουβί και να κάνουμε γιορτούλες για την Επανάσταση και να μιλάμε για την Επανάσταση και να την έχουμε αφήσει πίσω την Επανάσταση. Δηλαδή, έχουμε μπει σε έναν κύκλο μελαγχολίας, τέλος πάντων, και μια φιλοσοφία που λέει ότι είμαστε στην παρακμή. Τα πράγματα πάνω από το κακό στο χειρότερο. Δεν υπάρχει αισιοδοξία. Γι' αυτό πρέπει να διαβάσουμε και την Επανάσταση διαφορετικά και το Ουρλιαχτό διαφορετικά. Με αφορμή αυτούς τους στίχους που διάβασε ο φίλος μας. Εγώ δεν έχω να πω πάρα πολλά πράγματα. Ναι, είναι ένα Ουρλιαχτό. Είναι ένα Ουρλιαχτό. Είναι και σήμερα ένα Ουρλιαχτό. Δεν ήταν τότε η Επανάσταση. Πιο πολύ ο ΙΜΕ το βλέπω, ναι, σήμερα παρά ο Ουρλιαχτό. Ναι, και έχει χαλάσει και η έννοια τώρα. Έχουμε την Επανάσταση της Σερβιέτας, έχουμε την Επανάσταση του Βραστού Αυγού. Αλλά η Επανάσταση πού είναι, τέλος πάντων, και σε ποια πράγματα είναι. Και τι σημαίνει Επανάσταση. Τι θέλουμε να αλλάξουμε. Τι θέλουμε να αλλάξουμε την κοινωνία πραγματικά. Ή θέλουμε να βγάλουμε 500 ευρώ παραπάνω, να περάσουμε τις μέρες. Εμείς είμαστε και τα άτομα και η κοινωνία. Δηλαδή αυτός ο διαχωρισμός που λέμε από εκείνη η κοινωνία, που δεν είναι τα άτομα, να πάμε σε ένα σύστημα των ατόμων ή σε ένα σύστημα της κοινωνίας, είναι ψευτοδίλημα. Οι ίδιοι είμαστε και η κοινωνία. Και η κοινωνία είναι και άτομο. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Και εκείνο είναι η ιστορία. Και εδώ έχουμε τρεις ανθρώπους που το αποδείξαν αυτό. Ο Κοροβέσης, ο οποίος ήταν φυλακισμένος εδώ. Και έχει πει φοβερά πράγματα για τη φυλακή. Ότι πρέπει να κλείσουμε φυλακές. Δηλαδή, αν θέλουμε να σοφρονίσουμε κάποιον, δεν μπορούμε να τον κλείσουμε φυλακή. Είναι σαν να κλείνουμε την κοινωνία φυλακή. Γιατί είναι γέννημα της κοινωνίας η εγκληματικότητα. Ο Πουλικάκος, ακριβώς με την ίδια φιλοσοφία ζωής, οι φυλακές του ήταν άλλου τύπου, ενδεχομένως οι φυλακές που έζησε.
και υπερπλανήσεις του ρόμπου. Εγώ έρχομαι support. Ρόμπος. Γεια και χαρά καταρχήν και από κοντά. Πραγματικά περιμέναμε από εσάς, έτσι δηλαδή το συζητάγαμε με τον Μίτσο, ότι εσείς θα μας πείτε τι πρόκειται να γίνει απόψε. Μια και νιώθω τώρα λίγο αναγκασμένος να πω και εγώ κάτι, έρχομαι από άλλο ανέκδοτο. Δηλαδή, έρχομαι από μακριά. Εσείς, φαντάζομαι, οι περισσότεροι ζείτε εδώ. Και εμείς από αλλού είμαστε. Ναι. Αλλά μένω δίπλα. Ναι, ναι. Εσείς είσαστε από αλλού και έχουμε βρεθεί μαζί. Απλώς εγώ ζω αλλού τώρα. Έτσι. Και για μένα η Επανάσταση είναι ένα πράγμα, ας πούμε, μια και τέτοια κάπως το θέμα, δηλαδή, που συμβαίνει καθημερινά στη ζωή, γύρω μου, μπροστά μου, από μένα τον ίδιο, από κάποια άτομα, από κάποιο κόσμο, και ζούμε μέσα στο γίγνεσθε αυτό, της Επανάστασης, έτσι. Αυτό το λέω θέκλα για αυτή την κουβέντα που είπες. Εμείς ζούμε μέσα σε αυτό, με καθημερινές μικρές δράσεις, προσπαθούμε να αλλάξουμε, δηλαδή, αυτό που γύρω μας είναι η φρίκη για τους περισσότερους από εμάς, έτσι. Δηλαδή αυτό που εμείς οι ίδιοι, αν θέλετε, ζούμε παθητικά, έτσι, να κατανοήσουμε και να πάρουμε μέρος αυτό βάζοντας και λίγο τον εαυτό μας. Κάποια μικρή δράση, κάποια μικρή πράξη. Λοιπόν, το από αλλού όταν λέω, εντάξει, μπορεί να γίνομαι τώρα βαρετός, αλλά είναι αναγκαίο, μια και με καλέσανε εδώ πέρα, από δύο κουβέντες γι' αυτό. Εμείς κάνουμε οικολογικό ακτιβισμό στα νησιά εδώ και 20 χρόνια. Ζούμε εκεί πέρα 22-23 χρόνια και κάνουμε οικολογικό ακτιβισμό. Είμαστε πραγματιστές, γίναμε δηλαδή πραγματιστές μέσα σε μια κοινωνία η οποία μεταλλασσόταν καθημερινά. Οι μικρές κοινωνίες είναι αναγκαίο να τις βιώσει κανείς για να καταλάβει την έκταση, ας πούμε, της διαφθοράς και της αθλειότητας αυτής της χώρας. Δεν θέλω να είμαι στεγνός και στιγνός δηλαδή απέναντί της, αλλά έχει τα καλά της σαφώς. Πρώτα-πρώτα άλλο οι άνθρωποι και άλλο η χώρα η ίδια και ο καιρός. Αλλά αυτά μου ήταν εμένα μέσα στο κεφάλι μου ανάκατα όταν πρωτοβρέθηκα στην επαρχία και σιγά-σιγά τα ξεχώρισα. Εκεί άρχισα να καταλαβαίνω ποια είναι η ελληνική κοινωνία σε βάθος. Ενδεχομένως κάποιοι από εσάς είσαστε υποψιασμένοι, το έχετε καταλάβει πολύ καλά, αλλά αυτό το καταλαβαίνουμε εμείς που ζούμε στην επαρχία, δηλαδή. Δεν θέλω να πω για εσάς ότι είσαστε άσχετοι, αλλά είσαστε λιγάκι στην απέξοδο. Εδώ είναι ο διαχωρισμός. Ναι, δηλαδή ο Αντωνάκος που ζει σε μια μικρή κοινωνία την έχει βιώσει, ας πούμε. Mm. Και στο Αγρίνιο. Και φωλεά αναρχικό το Αγρίνιο. Μακριά. Ναι. Φωλεά. Λοιπόν, και πράγματι. Η Άγρια Δύση. Και πράγματι δεν ήρθα εδώ για να κάνω παράπονα για τις μικρές κοινωνίες. Απλά θέλω να σας πω ότι εμείς κάνουμε δουλειά μέσα σε αυτές τις μικρές κοινωνίες, μπας και αλλάξει λιγάκι το πράγμα, έτσι, και το σπρώξουμε και αλλάξει. Αυτό κάνω εγώ εδώ και χρόνια, αυτό κάνει η Χαρά μαζί μου, αυτό κάνουμε τέλος πάντων κάποιες ομάδες ανθρώπων στα νησιά, διάσπαρτα, έτσι. Και γι' αυτό έχουμε δουλέψει και αφιερώσει κομμάτι της ζωής μας. Το εγχείρημα που προσπαθούμε τώρα να κάνουμε, και είναι δύσκολο βέβαια πολύ για αυτή τη χώρα, που είναι εντελώς ανοργάνωτη, είναι να κάνουμε το μισό νησί εκεί που ζούμε εμείς, στη Σύρο δηλαδή, να το κηρύξουμε γεωλογικό πάρκο. Αν σας λέει αυτό κάτι, περιβαλλοντικό δηλαδή εν ολίγης, που αυτό θα σημαίνει ενδεχομένως ότι δεν θα καταστραφεί αυτό το μέρος και θα διατηρηθεί κατά κάποιο τρόπο στην εποχή που βρίσκεται. Η εποχή που βρίσκεται είναι, ας πούμε, μια εποχή κάποιων δεκάδων ή εκατοντάδων ίσως χρόνων στο παρελθόν από σήμερα. Δηλαδή είναι μια μη κατεστραμμένη περιοχή. Έτσι, μια περιοχή που έχει παραμείνει έτσι όπως ήταν κομμάτια των νησιών ολόκληρα για χιλιάδες χρόνια. Δηλαδή έχει λίγους ανθρώπους, έχει κάποια ζώα άγρια που ζούνε, λίγες καλλιέργειες και παραλίες που μπορεί κανείς μόνο να περπατήσει για να πάει και βέβαια έχει και εκπληκτικό ορυκτό πλούτο. Από εκεί και πέρα είναι η άγρια φύση, η νησιωτική. Που δεν έχει, ας πούμε, και τα δάση δα και η Κυκλαδική, μάλιστα, έτσι, που δεν έχει και δάση και τα λοιπά. Αυτά, δεν έχω να πω περισσότερα. Μέσα στην κουβέντα πιθανόν που θα κάνουμε, να
βρεθεί και κάτι άλλο να πούμε. Με συγχωρείς να σε ρωτήσω. Από τον ναι. τουρισμό κινδυνεύει ή όχι? Από τον τουρισμό κινδυνεύουν έτσι κι αλλιώς και έχουν καταστραφεί ήδη αρκετά νησιά. Έτσι, δηλαδή κατεστραμμένα νησιά, μολονό ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που αγωνίζονται για να σταματήσει αυτό, αλλά είναι πολύ λίγοι πια. Είναι η Μύκονος, Σαντορίνη. Σαντορίνη έχει ένα δήμαρχο ο οποίος είναι καταπληκτικός άνθρωπος. Αλλά είναι πολύ μόνος. Είναι όμως ο μοναδικός μας στο Αιγαίο, έτσι. Ο Ζόρζος, τέλος πάντων. Ένας άνθρωπος που έχουμε δουλέψει μαζί μέσα σε αυτά τα πράγματα και τον γνωρίζουμε και τον ξέρουμε. Έχει κάποιους ανθρώπους, αλλά είναι πραγματικά δύσκολα τα πράγματα, πολύ δύσκολα. Δεν απευθύνω έκκληση σε κανέναν για να εξηγούμε έτσι. Απλώς θέλω να σας κάνω, γιατί καταλαβαίνω ότι οι περισσότεροι δεν έχετε γνώση αυτής της κατάστασης. Έτσι. Κάποιο πράγμα, κάποιο άρθρο διαβάζετε από εδώ, κάποιο από εκεί. Για την Ήω, ίσως έχετε ακούσει κάτι, Περικλή, ξέρεις για την Ήω κάποια πράγματα, δεν ξέρεις. Εμένα μου έκανε δήμαρχο, ο Δήμαρχος τώρα και το Δημοτικό Συμβούλιο μήνυση για το τεύχος που έκανα, ας πούμε, για την Ήω, έτσι. Και θέλουν με κάθε τρόπο, ζητάνε από όλους τους δήμους της χώρας να μου κάνουν και εκείνη μήνυση, έτσι, για να σταματήσουμε να μιλάμε. Υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ των δημάρχων. Φυσικά. Ναι, τώρα παρένθεση. Ναι. Είχα πάει στην ΚΟ για μια ομιλία. Τώρα αυτό είναι σαν διαφημιστικό μήνυμα, δηλαδή τον κόβω τον άνθρωπο. Έχετε συνηθίσει από την τηλεόραση να τους κόβουν. Είχα πάει στην ΚΟΠ και έτυχε να πάω σε μια πολύ καλή ομάδα και έμαθα καλά για το νησί. Και έγραψε μέραθον. Και μου γράψανε να προσέξει και το είπαμε το αρχαίο όνομα είναι ίσως Ιρκτή. Α, μάλιστα. Και μου είπε να ξανάρθει ο Κοροβέσης. Επίσημο άρθρο είναι επίσημη εφημερίδα, έτσι. Να προσέξει, λέει, επειδή μην μπει από καμιά παραλία κάτω και πνιγεί. Με στοιχεία που είχαμε να μαζέψει τα παιδιά. Επομένω, το ελληνικό φιλότιμο, ρε παιδιά. Τώρα πρέπει να μιλήσω από το μικρόφωνο. Όποιος έχει μικρόφωνο, μιλάει. Πάσα ρέτο σε κανέναν άλλο. Λοιπόν, υποθέτω ότι έχετε βαρεθεί να ακούτε λόγους. Εγώ θα το πάρω σε εδώ, είμαστε μια παρέα και ομολογώ ότι σαν παρέα είμαστε, δηλαδή. Δεν έχω βρεθεί μάζες, δηλαδή, δεν έχω βρεθεί κανεί μάζες απόψε. Και να σας μεταφέρω όχι τις σκέψεις μου, αλλά την εμπειρία μου. Λοιπόν, η εμπειρία από τα συναπτά 77 χρόνια που κουβαλάω είναι ότι τελικά έχουμε δίκιο να επαναστατούμε, γιατί εκεί είναι η προσωπικότητά μας. Μια σαντζετάτο αυτά, αλλά βγήκε τη σαντζετάτο. Με έχει επηρεάσει ο Λένινο. Πούστης. Λοιπόν, τρόπος του Λέγιν. Απαγορεύεται ο τρόπος του Λέγιν τώρα. Πρέπει να ομιλείτε... Εντάξει, ο ηγέτης, ρε παιδιά. Προσεκτικά. Συνένες, θα το βρούμε. Συνένες, θα το βρούμε, ο ηγέτης. Λοιπόν, οπότε αυτό που έχω καταλάβει εγώ από τη ζωή είναι ότι εγώ γεννήθηκα διαφορετικός. Από ποια άποψη? Η πρώτη εμπειρία της ζωής μου. Πηγαίνοντας, δεκαετία 40 μιλάμε, πηγαίνοντας στο σχολείο βρήκα ένα πουλάκι από μένα, το βάλα στην τσέπη, ζεστάθηκε αυτό, πέταξε. Και εξωπρανούν οι δασκάλια, λέει, ποιος το έκανε αυτό? Λέει, ο Κοροβέσης. Στον τοίχο. Οπότε όταν ακούω Κοροβέσης, είναι σαν να με βρίζουν, όπως στα στρατά Κοροβέσης στα σκατά, Κοροβέσης στην αράτσα, Κοροβέσης, μισό αυτό το όνομα. Σκιάζεσαι. Ναι, κάτι θα μου συμβεί όταν με φωνάζουν έτσι. Στην Ήω, μπορεί να πες το κρεμό. Ναι, λοιπόν, από εκεί και πέρα... Εκεί θα είναι σιωπηλή, δεν χρειάζεται κατά του. Η καταστροφή.
ενδιαφερόμουν για πράγματα που δεν είχαν καμία σημασία για τους άλλους. Δηλαδή, ήμουν χασομέρης. Καθόμουν να κοιτάζω τη θάλασσα. Βέβαια, εκ του πονηρού περίμενα ότι κάποια γοργόνα θα βγει να με ερωτευτεί. Και ήμουν χαΐρευτος. Πότε θα βάλεις μυαλό η μάνα μου, πότε ο πατέρας μου, εκείνο το άλλο, πότε εκείνο να βάλω μυαλό, να βάλω μυαλό, να βάλω μυαλό. Οπότε κατάλαβα ότι εμένα η ανάγκη μου είναι να είμαι τίποτα και ευτυχισμένος. Εκ των υστέρων μετά μου μπήκανε πολλοί ρόλοι, μου λέει ένας παπάς, ότι εσύ μου λέει, αν ήσουν χριστιανός θα έχεις γίνει Άγιος. Και κάποιος στρατιωτικός μου είπε, εσύ θα έπρεπε να είσαι με το σύρο στο 21. Δεν το έκανα βέβαια, δεν μπορώ να το κάνω σε εσάς, στα αρχίδια μου. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να είμαι καλά και να μπορέσω να αντλήσω τη βοήθεια που μου έχει δώσει η ανθρωπότητα, είτε σαν μουσική, είτε σαν κείμενα, είτε σαν χορό κλπ. Κλπ. Ούτως ώστε να γεμίσω τη ζωή μου. Και από το περίσσεμα που έχω, να δημιουργήσω φιλίες. Δηλαδή, εντάξει, διαβάσαμε και αναρχισμούς και κομμουνισμούς, τους ξέρουμε καλά δηλαδή. Φάγαμε πολύ χρόνο εκεί πέρα και πιθανότατα άδικα δηλαδή. Διαβάσαμε και χρυσά κείμενα δηλαδή. Είναι πώς θα εκπληρώσω το δώρο που έχω που είμαι ζωντανός με όλο τον πλούτο της ανθρωπότητας. Και από εκεί πέρα πολεμάμε. Κανένα αρχίδι δεν θα μπει στη ζωή μας. Τελειωμένο αυτό. Μην ξαναπείς κανένα πώς θες. Όχι. Λοιπόν, γιατί ήθελα να κάνω μια μικρή παρένθεση. Έχω το μοντέλο των ομοφυλόφιλων ως επαναστατική πράξη γιατί διεκδίκησαν αυτό που τους ανήκει. Αν εγώ ήταν να αλλάξω φύλο, θα ήταν σε αυτούς που ζήτησαν τον εαυτό τους. Αυτό έκαναν εκείνοι και τους θεωρώ πρότυπα ηρωισμού, να μην μιλήσουμε τώρα. Λος Άντζελες, κινήματα και τα τέτοια. Τα ξέρετε πιο πολύ από εσάς. Λοιπόν, μέσα σε αυτή την πορεία, το πιο δύσκολο πράγμα είναι να βρεις τον εαυτό σου. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πηγαίνει ένας νεαρός θεολόγος σε ένα σοφό μοναστήρι που ήταν οι σοφοί γέροντες κλπ. Και λέει, θέλω να γίνω μοναχός. Λέει, γιατί θες να γίνεις μοναχός. Γιατί θέλω να αφήσω τα εγκόσμια. Και του λέει ο σοφός γέροντας, αγόρι μου, τα εγκόσμια τα αφήνεις απ' έξω. Αλλιώς καταφέρεις τα εγκόσμια μέσα στο μοναστήρι. Γι' αυτό γίνεται με την εξουσία. Όταν μια αριστερά ερωτεύεται την εξουσία, ανανεώνει τον καπιταλισμό. Είναι πολύ απλό. Τα βλέπουμε τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Να μην μπούμε τώρα στη Σοβιετική Ένωση, Κίνα, Βιετνάμ και τα τέτοια. Άλλη ιστορία. Όταν λοιπόν είσαι ο εαυτός σου, δεν ανέχεσαι καμία εξουσία πάνω στον εαυτό σου, τη φιλία τη δέχεσαι, τον όρο το δέχεσαι. Όταν λοιπόν αυτή είναι ελευθερία, όταν λοιπόν θελήσεις μια εξουσία, δημοκρατική, επαναστατική κλπ, στην ουσία υποδουλώνεσαι. Δεν υπάρχει εξουσία. Είναι αυτό που λέγανε οι Ινδιάνοι στη Τσιάπας. Δεν θέλουμε την εξουσία, θέλουμε εξουσία. Δηλαδή μηδενίζεται έτσι. Όταν εξουσία πάει σε όλους, μηδενίζεται η εξουσία. Λοιπόν, μέσα σε αυτά πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε φρικτές μειονότητες, δεν μας ακούει κανένας, δεν πείθουμε κανένα, αλλά εδώ τους υπάρχουν άνθρωποι. Εδώ τους υπάρχουν άνθρωποι. Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να βάλει τα φόπετρα στην αριστερά, αλλά αριστεροί υπάρχουν.
θα δημιουργηθεί κάτι. Και όσο υπάρχει ζωή, θα υπάρχει αριστερά και επανάσταση. Δηλαδή, και για τελειώνω, αν η Χούντα μ' άφηνε στην ησυχία μου, τώρα γράφω πολύ χειρότερα από ό,τι γράφα τότε, έτσι. Πολύ χειρότερα γράφω. Δεν με επηρεάζει κανένας. Η Χούντα με έκανε. Εμένα έπανε σάλι. Άμα αφήνε στην ησυχία μου ένα παιδί, ήταν με ένα πολύ γράφο, ρε παιδιά, τι τρέχει. Κι όμως η εξουσία φοβάται την κάθε ελεύθερη φωνή. Γιατί η φωνή είναι μια μικρή δάδα και με ένα σπίρτο μπορεί να βάλει φωτιά σε ένα δάσος. Ας μην υποτιμάμε το σπίρτο που έχουμε όλοι μέσα μας. Εγώ δεν έχω καμία απογοήτευση από την κατάσταση, απολύτως καμία. Τόσοι είμαστε πάντοτε μικρές μειονότητες. Το πρόβλημα είναι να μην πάψουμε να μιλάμε, να μην πάψουμε να δημιουργούμε. Και αυτό θα πάει μπροστά κάπου, αν σκεφτεί κανείς ότι είναι μέσα στην πορεία της ανθρωπότητας. Για να τελειώσω, γιατί μίλησα πολύ. Μίλησα πολύ. Λέγε. Ωραία τα λέω. Λέγε. Να μου δώσετε τηλέφωνο, σας πω κι άλλο. Να δεις. Λοιπόν, είναι ότι... Να πάμε τώρα λίγο στα βαθιά, κύριε Μιχαήλ. Ότι υπάρχει ένας θεολόγος ονόματι Θανάση Παπαθανασίου και έβγαλε ένα βιβλίο που λέγεται «Η ρήξη με το μηδέν». Θεολόγος. Τα κομμάτια που έχει πάρει από το Ευαγγέλιο αρκούν για επανάσταση. Ένα κομμουνιστικό μανιφέστο είναι, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, ότι ιστορία είναι από πολύ παλιά. Από πολύ παλιά. Τώρα, επειδή, εντάξει, μας είχαν συμφορές, πάει η Σοβιετική Ένωση, πάει η Κίνα, πάει το Βιετνάμ, για την Κούβα κρατάω μια επιφύλαξη. Εκεί, λοιπόν, η ανθρωπότητα προχωράει. Είμαστε ζωντανοί εμείς, όλοι μας. Μπορούμε και οι ιδέες αυτές που επανέρχονται είναι ιδέες από το 19ο αιώνα, να μην πω από το Μεσαίωνα, από τις εξεγέρσεις του Μεσαίωνα, να μην πω από την αρχαιότητα, να μην πω. Λοιπόν, επομένως, μην παραπονιόμαστε, η ευθύνη είναι στις πλάτες μας. Ο καθένας να κάνει ό,τι μπορεί στο μέτρο που μπορεί. Φτάνει. Και θα τελειώσω με ένα πείμα ενός Σουηδού, Εκμέν, ίσως μπορεί να κάνω το όνομα του λάθος, το οποίο είναι μια διασκευή από κάποιο αραβικό πείμα που λέει «Προσπάθησες να αλλάξεις τον κόσμο, δεν καταφέρεις. Προσπάθησες να αλλάξεις τη χώρα σου, δεν τα καταφέρεις. Προσπάθησε να αλλάξει τη γειτονιά σου. Δεν τα καταφέρεις. Εν τούτης, άλλαξε τον εαυτό σου. Και αυτό δεν είναι λίγο». Εντάξει, ακούγομαι. Εγώ και η γενιά μου δεν γνωρίζουμε πολλά από την κατάσταση που έχουμε. Πώς εξελίχθηκε και για ποιο λόγο, δηλαδή, η αριστερά πιάστηκε στον ύπνο και όλα αυτά τα πράγματα. Και όλη τη συνέχεια της, των στερεοτύπων της αριστεράς που φτάνουν μέχρι σήμερα.
Αυτός είναι ένας τύπος που ήταν άριστος μαθητής στα Πανεπιστήμια της Μόσχας, πέρασε από Βουδαπέστη, νομίζω. Και περνάει με έναν τρόπο ως υπουργός προπαγάνδας της Χούντας. Δεν λέει. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ποιο είναι το πρόβλημα? Πρέπει να ασχοληθούμε με τον Γεωργαλά. Δηλαδή ασχοληθούμε με το άτομο. Δεν είναι ιδιαίτερη. Τον έχουμε χεσμένο τον Γεωργαλά. Δεν καταλαβαίνω. Τι είναι ο Γεωργαλά? Όλοι οι προβλήματοι. Όχι, ο Γεωργαλά σωστή. Οστή. Οστή ο Γεωργαλά. Αυτό περνάει από το ένα άκρο στο άλλο. Ποιο άκρο? Δεν υπάρχει άκρο. Άνθρωποι μετακινούνται κάθε μέρα από εδώ και από εκεί. Το πιο βαθύ άκρο είναι το κέντρο. Σήμερα είναι το κέντρο. Το νεοφιλελεύθερο κέντρο, το οποίο μας έχει γαμίσει την Παναγία. Δεν καταλαβαίνω και δεν μιλήσω για το Γεωργαλά. Ο Ταρίκ Καλή έχει γράψει τα βιβλία πάνω σε αυτό. Δηλαδή θα ψάχνουμε αυτούς που ήταν στη Σοβιετική Ένωση και μετά γίνανε φασίστες. Στα αρχίδια μας. Τους έχουμε χεσμένους. Και πριν φασίστες. Δεν καταλαβαίνω. Πώς το λένε, ο Σύμβουλος. Δεν μιλάμε για άτομα. Που έκλεισε την ΕΡΤ, μωρέ, πώς το λένε. Το χάνουμε. Αν μιλήσουμε για τα άτομα, το χάνουμε. Το έχεις χάσει. Όχι μόνο για τον Γεωργαλά, για τον οποιονδήποτε. Δεν καθορίζει το ένα άτομο την ιστορία. Όχι, εγώ πιστεύω, υπάρχει ένας άλλος που ήταν στη ΡΑΦ, Μάλτερ, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, ο οποίος προστατεί στους Ναζί. Δηλαδή η εξουσία δεν έχει χρώμα. Η εξουσία, όποιος πάει στην εξουσία, εύκολα αλλάζει από τη μία εξουσία και πάει στην άλλη εξουσία και στην άλλη εξουσία το δόλιο. Μια που θέλει να εξουσιάζει. Το βαθύ κράτος. Το πρόβλημα είναι η εξουσία εδώ πέρα. Γιατί ο Γεωργαλάς είχε εξουσία στο ΚΚ και άλλοι. Και πολλοί άλλοι. Και βρίσκουν καλύτερη εξουσία και καλύτερη εξουσία. Και να πάρουμε στα καθημάς ένα παράδειγμα. Τον Ψαριανό, ο οποίος εμφανίστηκε από τα ραδιόφωνα ως μέγας επαναστάτης κλπ. ΣΥΡΙΖΑ, Δημάρ, Ποτάμι, Φόφη. Το μόνο που του μένει πια είναι Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, όσοι ερωτεύουμε την εξουσία, είναι θυσμένοι στην εξουσία, που είναι μια μορφή για μένα, δεν ξέρω αν συμφωνεί. Η εξουσία είναι μια μορφή αρρώστιας. Δεν είσαι άνθρωπος, αντί για φαλό έχεις βαμπριέιτορ. Αυτή είναι η διαφορά. Ο φαλός πίπτει και ανασταίνεται σαν τον Ιησού Χριστό. Είναι συνάδελφοι. Πτώση και Ανάσταση. Αυτό είναι που λένε, είδα τον Χριστό Φαντάρο. Λοιπόν, η εξουσία είναι η ίδια, ό,τι παλτουδάκι και αφορά είναι. Μπορώ να πω κάτι? Κάτσε. Δεν θα σου πω να μιλήσω, αλλά το ερώτημα που έθεσε ο φίλος μικρότερης ηλικίας και τον κρέτα τα μούτρα. Βρισκόμαστε σε έναν χώρο. Δεσπόζει το καταπληκτικό έργο του Τάτλερ. Τώρα, το πώς ο Γκίνσπερ μπορεί να συνδεθεί είναι μια κουβέντα που μου αρέσει πιο ειδική. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι ζούμε. Δεν ξέρω γιατί αναφέρθηκε το όνομα του Χιου Χέφνερ. Εν πάση περιπτώσει, εμείς πάντως που έχουμε κάποια ηλικία, κάναμε ένα τεράστιο διαχωρισμό ανάμεσα στο Playboy, έτσι, που έφτασε στο Sex and the City και στους hippies. Εγώ ανήκω στην γενιά των hippies. Αντιπολεμικό του παιδιά. Οπότε το ερώτημα είναι εύλογο σχετικά με το ότι την επανάσταση που όχι γιορτάζουμε, αλλά έχουμε σαν αφορμή φέτος, στα 100 χρόνια, την έκαναν κάποιοι επαναστάτες, κάποιοι που εξηγέρθηκαν και οι οποίοι βέβαια, όπως λέει και ο Μπαντιού, έτσι. Υπάρχει μια παραμυθού στην Αθήνα, η οποία, δεν ξέρω αν είναι ακόμη στο ΣΥΡΙΖΑ, ξεναγούσε τους τουρίστες στο χωριό του Στάλιν. Και μας έλεγε ότι ακόμη και οι θέσεις στο τραπέζι ήταν συγκεκριμένες. Έτσι. Τώρα για το ελληνικό φιλότιμο δεν ξέρω αν θα πρέπει να σταθούμε, αλλά ο όρος tradition του Μπαντιού, ο Ρόμβος, θυμάμαι, στο Γαλλικό Ινστιτούτο ήταν «Modernité, tradition, communisme, capitalisme». Η διαγώνια, λοιπόν, tradition, communisme, ήταν αυτό που έγινε στη Ρωσία. Το ερωτηματικό είναι «communisme, modernité».
Εμείς τώρα μιλάμε για μια υπόθεση κινημάτων από την Los Angeles, Αμερική, New Left, New Politic, πάει λέγοντας. Αυτά τα κινήματα λοιπόν είναι αυτό που πρέπει να δούμε σχετικά με μια παράδοση, έτσι, μια παράδοση η οποία μας μαστίζει ακόμα σε αυτόν τον τόπο, μια παράδοση λοιπόν, η οποία παράδοση όντως σε συνδυασμό με τον κομμουνισμό έφερε το αποτέλεσμα που ρωτάει ο μικρός, εδώ ο μικρότερος μάλλον, πώς έγινε, υπάρχει διαφορά παιδιά, υπάρχει διαφορά, δεν μπορούμε να τα βάζουμε όλα σε ένα. Δηλαδή την επανάσταση την κάνουν οι Μπολσεβίκοι. Οι Μπολσεβίκοι ξεκίνησαν και εξεγέρθηκαν έχοντας καλές προθέσεις. Ο Στάλιν δεν έχει καμία σχέση, μα καμία απολύτως σχέση. Κάνουμε τα χειρόγραφα. Λοιπόν, μην ξεχνάμε τα χειρόγραφα και κλείνω με αυτό. Λοιπόν, η απάντησή μου, φίλε, είναι ότι έχει δίκιο ο Περικλής. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μια αντίφαση ανάμεσα στην ταφόπλακα που ανέφερα σχετικά με το ΣΥΡΙΖΑ και στο ότι δεν είναι όλος παρόλα αυτά απογοητευμένος. Δεν συνάδει. Μια ταφόπλακα είναι, ζούμε και διαχειριζόμαστε ένα πένθος το οποίο όσοι μικροί σε μειοψηφία βρισκόμαστε και λέμε ότι έχουμε σχέση με την αριστερά, φαντάζομαι ότι η απάντηση που εγώ θέλω να σου δώσω είναι ότι όντως ο Γιώργαλας ακολούθησε αυτό το κομμάτι της παράδοσης σχετικά με ένα κομμουνισμό που δεν έχει τελικά διαφορά με την εξουσία. Αλλά δεν είναι αναρχικός ο λόγος μου, οπότε παραμένω σοσιαλιστής. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα μας πει Πουλικάκος για τον Γιώργο Καλά. Δηλαδή με αυτό εσείς. Τι οργάνωση, Μεγάλη οργάνωση, πώς πρέπει να είναι τα μικρόφωνα. No contest. Αφού, πώς να το πω, ομολογούμε ο καθένας τις αμαρτίες του, όταν ήμουν γύρω στα 7-8 χρονών, έπρεπε να προσπαθώ να βρω κάποιους τρόπους να την κοπανίσω από την αυστηρότητα για τον έλεγχο του πατέρα μου, καταρχήν. Αργότερα αυτό μεταφέρθηκε και σε άλλες μορφές εξουσίας. Επειδή όμως διάβαζα και λιγάκι ιστορία, μου αρέσει. Από τις πρώτες 5 σελίδες που διάβασα, συν κανένα δυο άλλους, κάτι Ντοστογεύσκηδες, κάτι ξέρω, αυτά που μου τα έδινε από μικρός παρόλα αυτά ο πατέρας μου τα διαβάζω για να με κάνει καλό άνθρωπο και προκομμένο, και επαναστάσεις και όλα αυτά έχουν γίνει, πώς επαναστάσεις έχουν γίνει από τότε που ξέρουμε στην ιστορία της ανθρωπότητας. Προκόψαμε, έχουμε προκόψει δηλαδή, πάλι στα ίδια βρισκόμαστε. Μια εξουσία. Όχι, απλώς σε κοιτάω, μ' αρέσει. Όχι, όχι, μιλάμε εδώ. Είσαι σαν συμμαθητής μου κι εσύ. Είναι προκοπή αυτό το ότι μιλάμε εδώ για πολύ μεγάλη. Είναι. Να είσαι σίγουρος ότι και πριν 2.500 χρόνια τα ίδια θα λέγανε μερικοί. Τότε φοβάμαι σαν πιο πολιτισμένοι από τώρα. Η παρακμή έχει ένα ενδιαφέρον. Ο εκφυλισμός έχει λιγότερο. Δηλαδή, κάπου έχουμε μπει σε αυτό το στάδιο, πιστεύω. Και επειδή η εξουσία πλέον, οι εξουσίες, αν θέλεις, είναι τόσο θωρακισμένες και είναι δύσκολο να τις αντιμετωπίσεις κατά μέτωπον, πρέπει να βρίσκεις άλλους τρόπους. Διαβρωτικούς, ας το πούμε, του πνεύματος και της νοοτροπίας που προσπαθεί το σύστημα να σε αναθρέψει με αυτό. Και έτσι, προσωπικά διάλεξα λίγο το σκοπτικό διογενικό τρόπο. Μπορεί να μην έχουν ακριβή σχέση, κοινικός δεν είμαι, αλλά μου αρέσει ο Διογένης, το αγαπάω. Ο οποίος αφού ως γνωστόν, αφού έψαξε να βρει άνθρωπο με το φανάρι του, απογοητεύτηκε φαίνεται και κράτησε την αναπνοή του μέχρι που έσκασε. Έτσι πέθανε ο Διογένης. Λοιπόν, το σύνθημα του συστήματος είναι ψόφα και μη βγάζεις άχνα. Αν δεν μπορείς να τραβάς κουπί με τον ρυθμό που θέλουμε, ψόφα και μη βγάζεις άχνα. Είτε προφίλ είτε αν φας, ούτως ή άλλως θα τον φας. Δηλαδή, τέτοια λέω στα τραγουδάκια μου. Και έτσι βρήκα αυτόν τον τρόπο να βολεύομαι, ας το πούμε, το παραστατικό μου πνεύμα, όποιο κι αν είναι.
Τώρα αν είμαι σοσιαλιστής, αρχικός ή τι, μονόγερος ή τι άλλο, δεν με αφορά δηλαδή, δεν είμαι. Όπως λέει και ο Νίτσε, είμαι υπεράν πέρα του καλού και του κακού που λέμε. Λέει ένα άλλο τραγουδάκι, αγγλικά ξέρουμε. Ε, μιλάτε, ντε. Oh, yes. I know a lot of things I'll do will be wrong. I hope I'm forgiven before I'm gone. It's gonna take a lot of prayers to save my soul. So I've got to hurry up before I grow too old. Και γύρω γύρω τα πουλιά, τι όμορφα και λαϊδάνε. Στα αρχίδια τους μας γράφουνε ποιοι είμαστε, πού πάμε. Ποιος είναι ελεύθερος. Άλλος. Εγώ μίλησα. Ο άλλος. Ο επόμενος. Ελάτε, μην τρέπεστε. Να πω εγώ κάτι για αν θέλετε να το κουβεντιάσουμε κάπως. Επειδή... για τη σημασία της φιλίας που είπατε πριν, αλλά και της ευρυχωρίας της καρδιάς, της γενναιοδορίας και της συγχώρεσης, σε αντίθεση βέβαια με το σοφρονισμό και την τιμωρία, γιατί αν με την τιμωρία οι άνθρωποι σοφρονίζονταν, θα ζούσαμε σαν ένα κόσμο αγγελικό, έτσι, γιατί ποιος είναι αυτός που τιμωρεί. Ποια είναι η σημασία της συγχώρεσης για να προχωρήσουμε μπροστά. Κοίτα, Θέκλα, οι εκπαιδευτές σκύλων μας διδάσκουν ότι το σκυλί δεν μαθαίνει με την τιμωρία, αλλά με την επιβράβευση. Πόσο μάλλον υποτίθεται ο άνθρωπος, που έχει και ένα νου και κρίση. Αλλά εδώ ζούμε σε μια τιμωρητική... Όταν λες συγχώρεση, εννοείς, όταν λες συγχώρεση. Τι είναι η συγχώρεση? Άφεσε αυτή ποιος... σου γαϊρίδα στην ποιούση. Ποιος συγχωρείς, γιατί? Ποιος συγχωρείς? Συγχωρείς τη Μαριάννα Βαρδινογιάννη που πήγε στη Μάντρα και έκλαιγε με τους πνιγμένους? Ποιος συγχωρείς? Είσαι τόσο από αυτή την άποψη υπάρχουν χιλιάδες ο οποίος δεν συγχωρείς. Ναι, μα δεν το συζητάμε γι' αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα δεν θα κάτσεις όμως και να. Δηλαδή το ξέρεις αυτό, το είναι σαν θέση σου, ας πούμε, αλλά δεν θα αφήσεις, ας πούμε, και την ψυχή σου. Αν ξέρουμε, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρουμε τι είναι ψυχή, την καρδιά σου, εν πάση περιπτώσει, το μέσα σου να φθαρεί, να φθαρεί από αυτό. Ναι. Να φθαρεί από το μίσος. Ναι. Αυτό το ξέρουμε, ότι είναι χιλιάδες άνθρωποι τους οποίους μπορεί να μην συγχωρούμε. Η ιστορία με το μίσος είναι ψυχολογικό κομμάτι περισσότερο. Όλα ψυχολογικά είναι, άμα το πάρεις έτσι, αλλά τρομάρα μας, ας πούμε, να βασιστούμε στους ψυχολόγους. Γι' αυτό, ακριβώς. Πεθάναμε. Μετά θα κάνουμε όλη ψυχανάλυση μεταξύ μας. Μήπως είμαστε νεκροί και δεν το ξέρουμε. Εντάξει. Πού ξέρεις. Το υπάρχω είναι μια φιλοσοφική συζήτηση. Ναι. Η παρακμή που είπες πριν, η παρακμή και ο εκφυλισμός, έτσι. Βλέπουμε εκφυλιστικά φαινόμενα. Το ιδεολόγημα του συστήματος είναι η παρακμή. Δηλαδή βρισκόμαστε σε παρακμή. Δεν βρισκόμαστε σε καμιά παρακμή. Σε καμιά παρακμή. Ποιος βρίσκεται σε παρακμή? Δεν είπα για παρακμή. Εγώ πάω για εκφυλισμό. Μιλάμε για εκφυλισμό, ακριβώς. Εκφυλισμό, ακριβώς. Τι είναι παρακμή? Είναι το έγκλημα παρακμή? Είναι το έγκλημα της άρχουσας τάξης παρακμή? Είναι έγκλημα. Εργαλεία. Εγώ δεν μπορώ να συγχωρέσω κανέναν. Αλλά δεν μισώ και κανέναν. Δεν ξέρω αν μπορείς να δεις αυτή την αντίφαση. Έτσι. Όλα μια αντίφαση. Αλλά δεν μπορώ να συγχωρέσω κάποιον. Όλα είναι μια αντίφαση. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Αντίρροπες δυνάμεις διέπουν την... Για τις αντίρροπες δυνάμεις μιλάμε. Ναι. Μου επιτρέπετε κάτι? Ναι. Κατά την ταπεινή μου άποψη, το πρόβλημα δεν είναι ούτε οι καπιταλιστές, ούτε αυτοί που ασκούν εξουσία. Είναι οι αυλικοί. Και αυτοί. Το πρόβλημα δεν είναι ο Βαρδινογιάννη που είπες. Το πρόβλημα δεν είναι ο Βαρδινογιάννη. Το πρόβλημα είναι το τριλίγουρο που πήρε τα λεφτά στην τσέπη και έθαψε το ρεύμα και σκότωσε τον κόσμο. Ο άλλος λέει: εγώ θέλω φράγκα, έχω φράγκα να πάρω, έχω φράγκα. Και αυτοί, αλλά ξεκινάς από το κεφάλι να βγάλεις άκρη, δεν ξεκινήσεις από το κάτω. Κεφάλι. Τελικά το πρόβλημα είναι η ασθένεια
των συγγενών της εξουσίας. Όχι αυτών που ασκούν εξουσία. Των συγγενών. Αυτοί που θέλουν να γλύψουν το κοκαλάκι. Ο τριλίγουρας. Είναι ένα αυτό όμως το πράγμα. Αυτό που λες είναι ένα. Είναι ένα. Δεν το ξεχωρίζεις. Είναι ένα. Δεν πρέπει να το ξεχωρίσουμε. Δεν υπάρχει ανίατος ασθένεια. Ανίατος ασθενής υπάρχει. Αν το ξεχωρίσουμε, αρχίζουμε τα δικαστήρια. Ποιοι φταίνε, φταίνε αυτοί, φταίνε οι άλλοι. Δεν βγάζουμε άκρη. Ναι, και η ατομολυσία όμως οδηγεί σε τραγικά αποτελέσματα. Τα τραγικά αποτελέσματα είναι αναπόφευκτα. Ναι, πάντα όταν κάνουμε επαναστάσεις, μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Και χωρίς επαναστάσεις. Πήγαινε βάλεις σε ένα χωράφι φωτιά, θα καούν όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταγράφουμε. Α, δεν καταγράφονται τώρα. Δώσε να τους ακούμε τα με το μικρόφωνο, να σας ακούμε. Από εκεί. Θα σας ακούμε τώρα, θα κλείσουμε. Κάτω εσύ αυτό και... Σ' ακούω. Τι να πω, τα ξαναπώ τα ίδια. Πες τα ίδια στο μικρόφωνο. Λέω ότι η ατιμωρησία είναι άσχημο πράγμα, είναι κακό πράγμα. Οδηγεί καταρχήν στο να μην έχει εμπιστοσύνη κανένα σε κανένα. Ποιος θα τιμωρήσει ποιον, ποιος τιμωρεί σήμερα ποιον. Έλαντε, μα γι' αυτό λέω είμαστε σε εκφυλιστικά φαινόμενα, γιατί έχουμε φτάσει σε σημείο μηδέν. Ακριβώς. Και ο εκφυλισμός είναι ότι υιοθετούμε το ιδεολόγημα του συστήματος περί τιμωρίας, περί ατιμωρησίας, περί. Και δεν βλέπουμε την πραγματικότητα. Δηλαδή αυτό που είπε ο φίλος ότι είναι ένα αυτό το πράγμα, ο υποτελής, έτσι, και ο αυτός που δημιουργεί τον υποτελή. Έτσι, δεν είναι δύο διαφορετικά πράγματα που πρέπει να τα δικάσουμε ξεχωριστά. Όχι, είναι πινκ-πονγκ, ας πούμε. Με μόνος δεν μπορεί να παίξει πινκ-πονγκ, θες και άλλο. Ακριβώς. Οπότε... Να το κάνουμε γύρω από τον μικρόφωνο. Ναι, ρε παιδιά. Καλά. Καταρχήν... Πρέπει να δούμε ότι τόσο την Επανάσταση όσο και την εγκληματικότητα, όταν λέω εγκληματικότητα εννοώ την παραβατικότητα και οποιοδήποτε άλλο κλοπές τέτοια πράγματα, τη δημιουργεί το ίδιο το σύστημα. Λοιπόν, το ίδιο το σύστημα, αφού δημιουργεί έναν επαγγελματία κλέφτη, τιμωρεί το μικρό κλέφτη, όχι το μεγάλο που θα γίνει εφοπλιστής, που θα κάνει λαθρεμπόριο, που θα κάνει εκείνο, που θα κάνει το άλλο. Αυτός είναι ο Μαρινάκης, π.χ. Και τη σχέση που μπορεί να έχει ενδεχομένως, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε στοιχεία, με 2,5 τόνους ηρωίνη. Ο άλλος ο οποίος έχει τη δόση του, το πιάνε μέσα. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε ότι η έννοια της τιμωρίας είναι συμπλήρωμα του συστήματος. Εν τούτης, για κάποια μεγάλα εγκλήματα, όπως είναι τα εγκλήματα πολέμου, γενοκτονίες, εθνοκαθάρισης, εκεί πέρα πρέπει να υπάρχει τιμωρία και προβλέπεται και από τον ΟΗΕ. Δηλαδή πρέπει κάποιοι να καταλάβουν οι τύρανοι ότι αργά ή γρήγορα θα έρθει η ώρα τους και εκεί πέρα, αν δεν κάνουν λάθος, προβλέπεται και θανατική ποινή. Λοιπόν, προβλέπεται θανατική ποινή, το οποίο να υπάρχει σαν παρακαταθήκη για τον όποιο τύρανο ότι μπορεί να καταδείξει στην κρεμάλα. Τώρα, αν πάρουμε τις δίκες στην Ρεμβέργης, ήταν συμβολικές, έτσι. Κατά κάποιο τρόπο ήταν η κολυμπήθρα του Σιλουάν, αλλά γεννήκανε δίκες. Όπως και εδώ τώρα, με τους δικτάτορες, γεννήκανε δίκες. Συμβολικές βέβαια, αλλά μετράνε. Γιατί εδώ δεν γεννήκανε ποτέ, στην Ισπανία δεν έγινε ποτέ. Κανένας βασανιστής, τύρανος, αυλή του Φράγκου δεν τιμωρήθηκε. Λοιπόν, οπότε πρέπει να δούμε τα κοινωνικά φαινόμενα και πώς δημιουργούνται, να δούμε ότι η τιμωρία δεν είναι λύση. Υπάρχουν άλλες λύσεις. Να δώσω ένα παράδειγμα ίσως ότι ήταν μια ομάδα 5 νεαρών στη Σουηδία 13, 14, 15 χρονών, πάρα πολύ παιδί. Τους πιάσανε
και πρόκειται κάποιο τεχνικό λειτουργό ότι αυτοί έχουν ανάγκη με τον κίνδυνο. Και ένα παλιό ποινικό, που είχε γίνει τεχνικό λειτουργό, πρότεινε να του πάρουν, να του βάλουν σε ένα πλοίο μέσα και να κάνουν το γύρο του κόσμου. Να δούνε τον κίνδυνο και να δούνε την ανάγκη της συνεργασίας και πώς θα μπορέσουν να χλειώσουν τον κίνδυνο. Έγινε σκάνδαλο εκεί πέρα, τους κάνανε κρουαζιέρα, λούξ κλπ. Τα αποτέλεσμα ποιο ήταν και πέντε είχαν κάνει κοινωνική λειτουργία και δεν έβαλαν και την αστυνομία. Να, ποιος είναι ο σοφρονισμός. Αν τους βάζανε φυλακή, θα βγαίνει μια συμμορία βαρβάτη. Στην φυλακή εκπαιδεύεσαι για να γίνει συμμορία. Σε πιάνουν για κάτι ασήμαντο. Έχω πολλές περιπτώσεις δηλαδή που τις έχω δει από τη θητεία μου στα δύο ευαγή ρήματα Αβέροφ και έγινε που εκεί πέρα διαμορφώνονται συμμορίες για να χτυπήσουν πιο σοβαρό να βγουν έξω από τη φυλακή. Τέλος πάντων, το θέμα είναι μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα που ζούμε και να δούμε ότι παλεύουμε υπέρτερες δυνάμεις, αλλά εντούτοις η δύναμη που έχει ο καθένας από εμάς μέσα του μόνο σε ειδικές συνθήκες εμφανίζεται. Ποιος φανταζόταν οι διάφοροι δάσκαλοι στα κάτι χωριά να γίνουν καπετάνοι του Ελλάς και να κάνουν τέτοια θέματα στα πράγματα. Και αν διαβάσουμε τις βιογραφίες των επαναστατών κλπ. Η Λουί Μισελ, ηρωίδα αυτή της Παριστινής Κομμούνας, δασκάλια ήταν. Δασκάλια ήταν. Δηλαδή, μην υποτιμούμε το ηφαίστειο που υπάρχει μέσα μας. Δεν το ξέρουμε. Και η εξουσία πάντα προσπαθεί να μας αποδείξει ότι είμαστε μηδέν. Αν δούμε ότι είμαστε μηδέν και λέμε δεν γίνεται τίποτα και δεν γίνεται τίποτα και δεν γίνεται τίποτα, συντηρούμε τον καπιταλισμό στην πιο επιθετική του μορφή. Ναι. Εγώ δεν είμαι ακριβώς μέσα σε, αυτό, σε αυτή την κουβέντα, δεν είμαι μέσα σε αυτό το πνεύμα γενικότερα. Δεν θέλω να αμφισβητήσω τίποτα από όλα αυτά που ακούστηκαν. Μάλλον συμφωνώ δηλαδή με τα περισσότερα. Όμως η θέασή μου είναι εντελώς προσωπική. Πιστεύω στα πρόσωπα, πιστεύω δηλαδή ότι κάποια πρόσωπα στη ζωή μέσα δηλαδή στην πορεία ας πούμε, και της δικής μου ζωής και του καθενός από εμάς παίζουν σημαντικό ρόλο. Αυτό δεν αφορά βέβαια τον κύριο Γαλά, χωρίς να έχω καμία συμπάθεια για την περίπτωση δηλαδή, αλλά υπάρχουν βέβαια πολλοί άνθρωποι που έχουν παίξει τέτοιους ρόλους γύρω μας. Έτσι, δεν αναφέρουμε σε αυτό, αλλά η ερώτησή σου πιθανόν να μην ήταν, ας πούμε, ενδεχομένως να μην ήταν, ας πούμε, έτσι όπως θα έπρεπε να έχει τοποθετηθεί. Ήταν όμως πραγματικά μια ερώτηση που πιστεύω ότι έπρεπε να απαντηθεί με τον τρόπο που απάντησε ο φίλος από εκεί. Γιατί πρέπει να συζητάμε και μια και είμαστε και εδώ πρέπει να συζητήσουμε γι' αυτό όπως και για τα άλλα θέματα που τίθενε. Εγώ λοιπόν πιστεύω στα πρόσωπα και πιστεύω και όχι στην επανάσταση, στην εξέγερση. Δηλαδή εγώ πιστεύω ας πούμε ότι οι άνθρωποι πρέπει να ξεσηκώνονται, αυτό που περιέγραψε ο Περικλής, προσωπικές επαναστάσεις, έτσι, πιστεύω σε αυτήν την ιστορία που μας οδηγεί ή θα μας οδηγήσει στη γνώση κάθε έναν από εμάς, είναι αναγκαίο να γίνεται και να ξαναγίνεται πολλές φορές μέσα στη ζωή. Πιστεύω όμως και σε κάποια πρόσωπα τα οποία και εμένα και σαφώς όλους μας ή τους περισσότερους από εμάς μας έχουν χαράξει με τις τάσεις ζωής τους. Λοιπόν, εγώ μέσα στις μικρές κοινωνίες που ζω τα πολλά τελευταία χρόνια έχω συναντήσει ανθρώπους συναρπαστικούς μέσα στην ιστορία, όχι μόνο διαζώσεις, μέσα στην ιστορία δηλαδή των τόπων των μικρών που έχουν αλλάξει μικρές κοινωνίες. Η Επανάσταση λοιπόν για μένα γίνεται με αυτόν τον τρόπο, γίνεται εδώ και χιλιάδες χρόνια. Παρακολουθώ ας πούμε για παράδειγμα
την εγγραφή πότε άρχισε και πότε ο άνθρωπος όχι άρχισε να σκέφτεται, άρχισε όμως να μεταφέρει τη γνώση με το γραπτό λόγο, έτσι. Έχω ζήσει κοντά σε αρχαίους οικισμούς, έχω αφουγκραστεί αυτούς τους ανθρώπους, έχω κάνει και ένα βιβλίο δηλαδή για τα ίχνη που αφήναν οι άνθρωποι από 8 και 10 χιλιάδες χρόνια πριν, όχι από σήμερα, από την εμφάνιση τέλος πάντων του υποθετικού αυτού Χριστού. Δηλαδή 10.000 χρόνια, 12.000 χρόνια πριν, έχουμε ανθρώπους που αφήνουν χαραγμένη ιστορία και βλέπουμε να προχωράει η ανθρωπότητα. Έχουμε πρόσωπα, έχουμε καταστάσεις, έχουμε διάφορα πράγματα και η ιστορία μπορεί να επαναλαμβάνεται σε κάποια πράγματα, αλλά σαφώς προχωράει όμως και η ανθρωπότητα. Έτσι, δηλαδή δεν είναι αυτό που υπόθηκε ότι μπορούμε και συζητάμε πια. Έτσι, σε κάποιες κοινωνίες, σε κάποιες άλλες όχι. Αλλά σε κάποιες κοινωνίες μπορούμε και συζητάμε. Λοιπόν, ποια πρόσωπα τώρα εγώ, ας πούμε, προσωπικά θαυμάζω, είναι αυτοί που θα μπουν μέσα στις μικρές κοινωνίες, στη γειτονιά για παράδειγμα, και θα προσπαθήσουν να αλλάξουν, ας πούμε, κάποια πράγματα. Συμφωνώντας βέβαια πάντα με τους άλλους, όχι επειδή αυτοί θέλουν να αλλάξει, έτσι. Συμφωνώντας πάντα με τους άλλους. Το θέμα της εκπαίδευσης τώρα που τέθηκε, το θεωρώ, ας πούμε, κορυφαίο. Είναι σαφές ότι έχουμε ένα από τα πιο άθλια συστήματα εκπαιδευτικά στην Ευρώπη και στην Αμερική, βεβαίως, συγκρινόμενα, στη χώρα μας. Ένα από τα πιο αυταρχικά και βλακώδη, ας πούμε, συστήματα. Ηλίθεια. Είναι σαφές ότι εγώ έγινε αυτό που έγινα γιατί ήμουνα σε ένα άθλιο σχολείο, δηλαδή το οφείλω σε αυτό το άθλιο σχολείο, το ότι έχω γίνει, ας πούμε, ένας αλήτης, αλλά και θετικός άνθρωπος ταυτόχρονα. Έτσι. Και αυτό δεν αφορά βεβαίως εδώ τους εκπαιδευτικούς, γιατί το φίλο τον Αντώνη, τον χαίρομαι που είναι εκεί μέσα και δίνει την προσωπική του μάχη, ή την Κατερίνα, ή τη Χαρά, ή κάποιους άλλους ανθρώπους, έτσι. Που, για παράδειγμα, και σένα. Που δίνεται δηλαδή μια προσωπική μάχη μέσα σε αυτό το πράγμα. Αλλά το σχολείο είναι πραγματικά σάπιο, το ελληνικό σχολείο, και θα έλεγα, ας πούμε, ότι γενικότερα είναι η εκπαίδευση βήχη ή τέλος πάντων σε κάποιες χώρες κάτι, μικρές τέτοιες εστίες υπάρχουν που δείχνουν ότι μπορεί να μπαδίσει κάπου αλλού. Λοιπόν, εκεί νομίζω ότι οφείλεται το πρώτο θέμα και πρόβλημα που έχουμε σαν ανθρωπότητα και για να προχωρήσουμε. Επίσης, ήθελα να πω ότι οι άνθρωποι που δείχνουν προς τα που βαδίζει, εσύ είπες, ας πούμε, για ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο της αρχαιότητας, το Διογένη, έτσι. Αναφέρθηκαν κάποια ονόματα από τον Περικλή και τα λοιπά, που βλέπουμε δηλαδή ότι είναι φωτεινοί άνθρωποι και δείχνουν με κάποιες ιδέες, με κάποιες κουβέντες, δείχνουν προς κάπου. Εγώ θα έλεγα μέσα στις μικρές κοινωνίες που ζω και τέλος πάντων εκεί βιώνω την καθημερινότητά μου και τις μικρές προσωπικές τέλος πάντων μάχες, έχω συναντήσει κάποιους ανθρώπους, για παράδειγμα ασήμαντους, οι οποίοι όμως ανατρέπουν, αν θέλετε, καταστάσεις, ας πούμε, σε χώρες ολόκληρες, χωρίς να το ξέρουμε και οι ίδιοι πολλές φορές, αλλά και χωρίς να το μαθαίνουμε εμείς. Στη Σύρο που ζω, συνάντησα έναν άνθρωπο, δηλαδή δεν τον συνάντησα διαζώσεις, γιατί είχε σκοτωθεί, ας πούμε, πριν, σχετικά νέος, έναν Ολλανδό που τον καλέσανε να έρθει στη Σύρο, μάλιστα τον έφερε η Καθολική Εκκλησία, γεωπόνος ήταν αυτός, 22 χρονών, μόλις είχε τελειώσει δηλαδή στη γεωπονική, στην Ολλανδία, και ήρθε εκεί πέρα για να διδάξει το 1961, να διδάξει πώς γίνονται τα θερμοκήπια. Στη Σύρο και βεβαίως σε όλη τη χώρα δεν υπήρχαν θερμοκήπια εκείνα τα χρόνια. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δίδαξε αυτό το απλό πράγμα που είχε μάθει στην Ολλανδία να το κάνουν και στο σχολείο, αλλά και γύρω του δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες ενδεχομένως. Σήμερα είναι εκατοντάδες βέβαια. Αγρότες. Δίδαξε λοιπόν αυτό το απλό πράγμα και οι Συριανοί κάνανε θερμοκήπια σε ένα μεγάλο κομμάτι της Σύρου. Είναι το πρώτο νησί και ο
ο πρώτος χώρος που έγιναν θερμοκήπια στην Ελλάδα και μετά, μαθαίνοντάς το η κριτική στην Ιεράπετρα, τον καλέσανε και τον πήρανε και εκεί και εκεί σκοτώθηκε, από ατύχημα βέβαια, αλλά πολύ νέος. Λοιπόν, δίδαξε και τους κριτικούς στην περιοχή της Σιτίας, δηλαδή εκεί πέρα, να κάνουν αυτό το πράγμα. Η Κρήτη μετά από αυτό έγινε, μετά από λίγα χρόνια, έγινε η πρώτη εξαγωγική δύναμη, ας πούμε, αγροτική στη χώρα. Πώς? Φυτοφαρμάκο. Ναι. Φυτοφαρμάκο. Ναι, ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Αυτό δεν έχει κάτι. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι μια άλλη ιστορία. Σαφώς. Σαφώς δεν το συζητάμε. Μην μπούμε όμως στη λεπτομέρεια αυτή. Σαφώς πάλι στη χώρα, ας πούμε, που δεν έχει παιδεία, όχι ότι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα έξω, αλλά έχουν αρχίσει κάπως να τα ελέγχουν. Κάπως. Έτσι. Δηλαδή, εννοώ τώρα στο Βέλγιο και στην Ολλανδία το θέμα αυτό, κάπως υπάρχει μια αντίδραση. Πρώτα-πρώτα οι θάνατοι από καρκίνο. Έτσι. Ναι, βεβαίως. Στη Σύρο, λοιπόν, είναι ο καρκίνος, ας πούμε, με στατιστικές που γίνανε από τοπικούς γιατρούς, δεν είναι επίσημες, αλλά κάνανε δουλειά επάνω σε αυτό. Βρήκανε δηλαδή ότι όσοι ασχολιόντουσαν να κάνουν θερμοκήπια με τα φυτοφάρμακα, βεβαίως πεθαίνανε όλοι από καρκίνο. Το κόψανε αυτό λοιπόν όταν το μάθανε από τις στατιστικές αυτές και αρχίσανε να βάζουν στα θερμοκήπια, να συνεχίζουν να βάζουν φυτοφάρμακα και κάνανε ένα χώρο έξω για την οικογένειά τους που δεν βάζανε φυτοφάρμακα. Το χώμα όμως σαφώς ήταν δηλητηριασμένο και συνεχίζανε να πεθαίνουν βέβαια. Αυτό είναι όμως παρεπόμενα και είναι πια πώς αντιμετωπίζουμε. Το θερμοκήπιο δεν σημαίνει ότι πρέπει να βάζουμε φυτοφάρμακα για να εξαλείψουμε. Έτσι, για να μην τρελαθούμε. Το φυτοφάρμακο αρχίζει και μπαίνει από τη στιγμή που διδάσκουν οι γεωπόνοι σε αυτή τη χώρα. Έτσι, ξεκινήσανε να λένε, βάλτε φυτοφάρμακα για να κάνετε, ας πούμε, παραγωγή. Έτσι. Και μέσα σε μια λογική απληστίας. Να πιαστώ λίγο από το φυτοφάρμακο. Νομίζω να μας πάει αλλού. Εγώ ήθελα δύο κουβέντες να πω. Δύο κουβέντες να πω και τελείωσα. Δεν είναι το μόνο πρόσωπο. Αυτό ήθελα να πω. Έχω συναντήσει πάρα πολλά τέτοια πρόσωπα μέσα στην πορεία της ζωής, που είναι και αυτά στην πορεία της ιστορίας, τα οποία όμως δώσανε έτσι σε χώρες που δεν είχαν τη γνώση τη δυνατότητα να προχωρήσουν. Αυτοί ήταν δάσκαλοι δηλαδή. Έτσι. Ο νέος, ας πούμε, εντάξει, δεν ήταν φτιαγμένος για δάσκαλος, αλλά έγινε, αν θέλεις. Έτσι. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιοι σημαντικοί άνθρωποι, για παράδειγμα ένας άλλος, ας πούμε, Ιταλός που ήρθε από την Κωνσταντινούπολη το 1750-48, ας πούμε, στη Σύρο, έμαθε τους αγρότες να κάνουν μελισσοκομεία. Η μελισσοκομεία ως τότε γινόταν με ένα πολύ πρωτόγονο τρόπο, όχι στη Σύρο, στη χώρα μας, και ευρύτερα σε όλο τον πλανήτη. Αυτός λοιπόν έκανε την κυψέλη, αυτή που ξέρουμε σήμερα, με τον τρόπο αυτόν παραγωγής κτλ. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ο Δελαρόκα, έτσι έχει γράψει και ένα τρίτομο έργο, ας πούμε, τα δύο βιβλία αφιερωμένα στη μελισσοκομεία, είναι ο πρώτος άνθρωπος που ανέτρεψε γενικά τη λογική της μελισσοκομείας παγκόσμια και έγραψε και ένα βιβλίο για την ιστορία τρασπάνω του νησιού. Και έφερε κάτι καινούριο γενικότερα στον πλανήτη. Παραγωγή μελισσοκομείας με αυτόν τον στοχευμένο τρόπο, χωρίς βέβαια να βάζεις φυτοφάρμακα. Έτσι, δηλαδή. Αυτό είναι πια επιλογές αργότερα, πολύ αργότερα. Υπάρχουν λοιπόν τέτοια πρόσωπα που μπορώ να παρισμίσω άπειρα στη ζωή μου. Εμένα ιδιαίτερα προσωπικά μου έχουν κάνει πάρα πολύ καλό τρεις δάσκαλοι. Μολονότι ήμουνα κάκιστος μαθητής, άθλιος, έχω δει τον διευθυντή, έχω, ας πούμε, από τα 15 μου δεν έχω ξανακόλουστο. Ναι, δεν ξαναπάτησα το πόδι μου ποτέ στο σχολείο, πήγαινα σε ένα κολέγιο εκείνα τα χρόνια, τα παιδιά τα που είναι λίγο μεγαλύτερα μπορεί να τα θυμούνται, στη Λαζαροπούλου στην Καλλιθέα. Λαζαροπούλου, Φωτοπούλου, ναι, ήταν. Ναι, Λαζαροπούλου εγώ πήγα, λοιπόν, και εκεί πληρώναμε μία δραχμή την απουσία. Έτσι, δηλαδή, μία δραχμή την απουσία. Οπότε αναγκαζόμουν να πληρώνω 200-300 δραχμές κάθε χρόνο για να. Λοιπόν, το έχω ζήσει αυτό και μάλιστα, ας πούμε, αν θέλετε, με βοήθησε πάρα πολύ στη ζωή για να είμαι ένας
ας πούμε σχετικά ελεύθερος άνθρωπος και να μπορώ να βρίσκομαι εδώ πέρα να μιλάω ας πούμε μαζί σας, γιατί εσάς δεν σας ακούω να μιλάτε και καλό θα είναι να αρχίζετε να μιλάτε, ναι, γιατί ίσως πήγατε σε τίποτα αυταρχικά σχολεία που εγώ δεν πήγα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά ρε. Να πω για τα φυτοφάρμακα να μου φύγει η κάψα. Ναι. Φυτοφάρμακα σημαίνει εντατικοποίηση παραγωγής. Εντατικοποίηση παραγωγής σημαίνει κέρδος. Αύξηση. Κέρδος. Ναι. Αυτό το ξεχνάμε. Ξεχνάμε αυτή τη στιγμή ότι. Είναι σαν τεχνικός όρος το εντατικοποίηση κιόλας. Ναι, έτσι το έχω. Ξεχνάμε αυτή τη στιγμή. Αν δει κάποιος τα βιβλία, είναι πράγματα που δεν μπορούμε να τα δούμε. Δηλαδή, η κοινωνική. Προληπτική γραμμή. Δεν μπορείς να γαμάς πολύ, Μίτσο μου, το ξέρεις, γιατί και μάλιστα όταν έχουν αρχίσει και αισθητικά προβλήματα να μην, μόνο οι γκόμενες να μην μπορούν να γαμπάρει, τα κορίτσια μέχρι τα 90, ξέρω πολλές περιπτώσεις, έχουμε και φίλο εδώ πέρα που η μητέρα του, ας πούμε, έχει βρει γκόμενο τώρα τελευταία, εμείς, ας πούμε, μπορούμε λίγο να τον παίζουμε. Άσχημα είναι. Εσείς πάντως μου γαμάσετε. Πολύ καλά. Παίζοντας ο Πολυκάκος έκανε καριέρα. Πώς? Παίζοντας ο Πολυκάκος έκανε καριέρα. Παίζοντας το όργανο μου. Κατάλαβες. Όργανο έπαιζε άνθρωπος. Αυτή τη στιγμή... Το όργανο του. Αν δει κάποιος τα βιβλία των μαθηματικών του Δημοτικού, το 95% είναι προβλήματα με ευρώ. Πήγα σε ένα μαγαζί, ψώνισα. Έδωσα, πήρα, έβγαλα κέρδος. Δηλαδή, βάζουμε μέσα στα βιβλία έννοιες, τις οποίες πριν δεν τις έχουμε διδάξει ως έννοιες. Τις βλέπουμε, δηλαδή, μέσα στην κοινωνία, καθαρά λογιστικά. Αν, δηλαδή, δεν δώσεις ένα παιδί να καταλάβει τι είναι το κέρδος, το έχεις κάνει τα λιμπάν του κέρδους. Και από εκεί αρχίζουν όλα. Και τελειώνει αυτή η συζήτηση. Δεύτερον, οι προσωπικότητες που λέει ο Τέος. Οι προσωπικότητες είναι προσωπικότητα. Όλοι πρόσωπα είμαστε. Και όλοι διδάσκουμε και μας διδάσκουμε. Είμαστε δάσκαλοι και μαθητές. Αυτό το πράγμα το ξεχνάμε. Αυτό είναι κάτι άλλο έξω από τον ατομικισμό. Ο ατομικισμός είναι ύβρις για την κοινωνία. Δηλαδή να περιφρουρώ συνέχεια το άτομό μου. Είναι εγωισμός. Είναι μια, έτσι, σέχτα διανοητική. Διανοητική ατιμία, που λέει και ο Ράσερ. Για να πω κι εγώ κάτι. Έλα, κάτι θες να πεις εσύ, ήταν. Με πες το. Δώσε, δώσε στο λαϊκό. Θα ρωτήσω κάτι, αυτή η κάμερα λειτουργεί. Γιατί σε παίρνει. Έλα, κάτσε εδώ. Εγώ τι με ενοχλεί, τι με ενοχλεί. Ότι ήταν να πάρει. Έχει ωραία φάτσα, ρε, κάτσε να σε πάρει. Καθίσα εδώ για να μα παίρνει η κάμερα. Μπορώ και μιλώ καλύτερα περπατώντα. Περπάτα όσο θέλει. Να αρχίσω να μην πατήσω. Η κάμερα. Θέλει συνοδό. Διότι είμαι χορεύτρια και ήθελα, επειδή τιμάται η Οκτωβριανή Επανάσταση, να σας μιλήσω για μια προσωπικότητα του χορού που λέγεται Νιζίνσκι. Ο Νιζίνσκι το 1905 ήταν ένας νεαρός, ούτε άντρας ούτε γυναίκα, εμπνευσμένος καλλιτέχνης, που είχε τη σύμπτωση να γεννηθεί στη Ρωσία. Ακόμα ο Τάτλιν δεν είχε φτάσει στο μεγάλο του έργο, Le Tatlin. Το έκανε το 32 όταν φυλακίστηκε από τους ανθρώπους του Λένιν. Είχε πεθάνει ο Λένιν τότε. Με με διακόπτεις. Σε συμπληρώνω. Πώς? Δεν μου χρειάζεται. Συγγνώμη. Τη λέξη την απορρίπτω. Η λέξη LED στα ρωσικά σημαίνει πετώ. Άφησε αυτό το έργο για να θυμόμαστε όλοι ότι η κατάσταση άνθρωπος είναι κοινωνική κατάσταση. Ο Νιζίνσκι ακόμα δεν είχε γνωρίσει αυτή την κατάσταση. Την κοινωνική κατάσταση. Ένας Μπενουά, μεγάλος διανοούμενος του Τσάρου,
τον εκάλεσε σαν μεγάλο ταλέντο να εκτελέσει ένα ρόλο που δεν χρειαζόταν καμία πρόβα. Θα μπορούσαμε όλοι μας να το κάνουμε σε κάθε αιώνα, να χορέψει το σκλάβο. Όμως επειδή ο Λένιν, αγαπητέ Περικλή, έχει αφήσει στην Κλάρα Τσέτκιν, στις αναμνήσεις από τον Λένιν, όλη την προσωπικότητα. Η Κλάρα Τσέτκιν είναι πολύ γνωστή για το έργο της. Μαζί με άλλες γυναίκες μας έδωσε την 8 του Μάρτη. Έχει βγάλει ένα βιβλίο το 1920, αναμνήσεις από τον Λένιν. Και αναφέρεται στο πώς ενώ το μανιφέστο του Μάρξ έλεγε για την κοινοκτηνομοσύνη των γυναικών, ξαφνικά ο Λένιν, με γράμματα που καταθέτει, ήθελε να τη διαγράψει από το Κομμουνιστικό Κόμμα Γερμανίας, γιατί έλεγε οι άντρες που δεν είναι αυτή η λέξη που είπες, δεν μπορούν να φιλούνται με μια γυναίκα που είναι σαν ένα ποτήρι και έχουν πιει πολλά στόματα. Η Κλάρα Τσέτκιν λοιπόν στο βιβλίο της αναμνήσεις από τον Λένιν, στο κεφάλαιο «Γυναίκα, σεξ, γάμος», καταθέτει τα γράμματα του Λένιν, τον μισογυνισμό του και όλη την αποτροπή του για εκείνες τις γυναίκες που διάβασαν το μανιφέστο του Μάρξ και σεβάστηκαν την παράγραφο ότι η γυναίκα δεν είναι ούτε μυστήριο ούτε ιδιοκτησία κανενός. Ας αφήσουμε όμως το Λένιν, ας αφήσουμε το Λε Τάτλιν, τον φτερωτό Τάτλιν, και ας πάμε στον Νιζίνσκι. Ο Νιζίνσκι, για να τελειώσω γιατί μίλησα πολύ, το 1905 δέχτηκε αυτή την πρόκληση, χωρίς καμιά πρόβα, στο θέατρο Μαριίνσκι να χορέψει το σκλάβο της Αρμίδας, όμως έθεσε μία απέτηση ότι μαζί μου θα χορέψει η πρώτη χορεύτρια και μοναδική ταξικά ταπεινωμένη Άννα Παύλωβα. Ήταν η μοναδική χορεύτρια τότε στα μπαλέτα του Τσάρου που ήταν η κόρη της καθαρίστριας. Και γίνεται το πρώτο μεγάλο πάντε του ΟΑΤ με τον Νιζίνσκι, τον Μιχαήλ Φωκίν που ήταν ο χορογράφος και την Άννα Παύλωβα. Έκτοτε δυστυχώς ο Νιζίνσκι με τις πρωτοποριακές κυβιστικές με το σώμα του χορογραφίες έπεσε στα νύχια του Γιαγκίλεφ, ο οποίος, όπως μας είπε πολύ όμορφα ο κύριος από τη Σύρο, με το θεμητό και αθέμητο συμβιβασμό του Λένιν, ξέρετε, το θεμητό και το αθέμητο είναι ποιοι βάζουν τα κριτήρια. Πρέπει να συμφωνήσουμε εδώ που μιλάμε τι είναι θεμητό και τι είναι αθέμητο. Γιατί αν εγώ είμαι ο Λένιν και βάλω εγώ τους νόμους μου με τους κολακές μου γύρω από το Δήμο, τι είναι αθέμητο, μπορούμε να βρεθούμε και στην Σιβηρία, όχι, εδώ καλέ, που είναι η Γαδά. Γιατί τώρα έγινε αυτό εκθεσιάδικο και μιλάμε όλοι οι κουντουριάριδες, αλλά στη Γαδά τρώνε ξύλο κάτι παιδιά. Είχα πάει στην πορεία 17 Νοέμβρη, ήταν και ο Γιάννης μαζί μας, εδώ που συμμετέχει με τον Τάτλιν. Ήτανε ένα ποτάμι το κουκουέ, όσο όλη η διαδήλωση. Και τα παιδιά που ήταν με μαύρα και μαυροκόκκινα, είχαν 500 μπάτσους δίπλα. Εγώ, γριά γυναίκα, τα κακάρωσα. Και ερχόντουσαν όλα τα κνητάκια που είναι κνήτης ο Τσίπρας, μην τον ακούσω ξανά καταληψία. Κνήτης, πρώην κνήτης, βρισιά. Και μου πουλάγανε κουπόνια. Λέω, ποιοι είσαστε εσείς ρε που πουλάτε κουπόνια, όταν οι άλλοι τρώνε σφαλιάρες. Και κόντευα να φάω ξύλο, παιδιά. Δεν μιλάνε έτσι. Δεν μιλάνε έτσι στη Γαδά. Λοιπόν, ο Νιζίνσκι που έπεσε στα νύχια του Γιαγκίλεφ, ξέρετε τι έπαθε. Έμεινε ένα χρόνο ακίνητος και σιωπηλός και τρελάθηκε. Ανεφοδιασμός στον αέρα. Θα σε ευχαριστώ. Ναι, ναι, ναι. Δείξε λίγο το μικρόφωνο. Yeah. Αγαπημένη χορεύτρια, πώς είναι το όνομά σου? Κάτσε Παναγιώτου Στέλλα. Στέλλα, διαφορετικά θα διαβάσω Μιχαλολιάκος το Λένιν.
Διαφορετικά θα τον διαβάσω εγώ. Αυτό σου λέει κάτι. Έμεινε το πνεύμα της όμως. Δεν φτιάχνουμε, δεν κάνουμε προσωπολατρία. Κάνουμε κριτική. Η κριτική. Αυτό το θυμό, τον οποίο το καταλαβαίνω, γιατί είπες εσύ χορεύτρια, χόρεψες, αλλά έφτασες μέχρι εκεί, δεν μας χόρεψες κάτι. Η ακινησία είναι χορός. Ακριβώς. Αυτό όμως, όλη αυτή η ιστορία, το ότι κάνουμε κριτική σε πρόσωπα με αυτή την ευκολία, χάνουμε ένα ολόκληρο κομμάτι που φτιάξαν, που δημιουργήσαν αυτά τα πρόσωπα. Γενικές συνελεύσεις. Ξέρουμε τι σημαίνει γενική συνέλευση. Γιατί είπες κάτι ότι πρέπει αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για ένα θέμα, να βάλουμε κάποιες νόρμες και να δεχτούμε ποιο πράγμα με ποιο θα προχωρήσουμε και με ποιο θα κάνουμε πίσω. Άρα δεν πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι σε κάτι. Δεν πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι σε κάτι κοινό για να προχωρήσουμε. Πώς αλλιώς θα προχωρήσουμε. Αν θέλουμε να συμφωνήσουμε για κάτι. Εάν ξαναδιαβάσουμε τα χειρόγραφα του Μάρξ, που ήταν κρυμμένα και βγήκανε στο φως μετά το θάνατο του Λένιν. Γιατί και ο Λένιν δεν τα είχε διαβάσει. Θα προκόψουμε, αλλά δεν διαβάσουμε. Γιατί να μιλάτε για πρόσφυγες. Ίσως ξέρεις κάτι περισσότερο από μένα. Ίσως έχεις δίκιο. Έχω πάει σχολείο. Εγώ αυτά που ξέρω είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που ξέρεις εσύ. Έχω πάει σχολείο, τίποτε άλλο. Μια λεπτομέρεια. Επειδή κάπου αντέδρασε εκεί που είπε πούστης ο Περικλής για αυτά τα πολιτικώς μη ορθά καμιά φορά που μπορεί να σοκάρονται οι πιο νέοι που τα τακτοποιούν αλλιώς τα πράγματα, ο Ταχτσής ο Κώστας, γνωστός ο Φιλόφιλος, ήταν καμιά φορά σε κάτι παρέες και κουβεντιάζα, ακούστε λέει, μη με λέτε ομοφιλόφιλο, είμαι πούστης. Έλα, Περικλή. Εντάξει, τον φάγανε πάντως, έτσι. Και ακόμα δεν ξέρουμε ποιος τον έφαγε. Αυτοί που κάναν τις εκδόσεις και σκίσαν τις σελίδες, ξέρουμε. Ήταν φίλος μας ο Ταχτσής. Και εμένα φίλος μου ήτανε. Όλο μέσα στο λουστά να βεριζότανε. Μπορεί να ρίχε κανένα μπατσάκι, ας πούμε. Είχε κάτι τέτοιες σεξουαλικές προτιμήσεις, πώς να το πούμε. Ίσως και γι' αυτό να μην ξέρουμε ποιος τον έφαγε. Ξέρεις, κόρακα, σποράκου, μάτι δεν βγάζει εύκολα. Από τα πνευμόνια που βάζει ο Στήθος στο Ταχτσής, φτάσαμε στην διόρθωση φίλου, το σύνταγμα, το τελευταίο που. Αυτό που υπογράφηκε τελευταία. Έχουν περάσει αυτό που είπε εσύ, ότι δεν υπάρχει πρόοδο στο προκοπή. Η προκοπή είναι ότι τα πνευμόνια που έβαζε όταν είχαν πιάσει ο Ταχτσής, αν σήμερα μιλάμε για διόρθωση φίλου στο αστυνομικό τμήμα. Και υπάρχει ένα Κινέζο. Κινέζος γιατρός, ο οποίος λέει ότι η εξέταση, ο Τζου λέει ότι ο εγκέφαλος λέει των τρανς ατόμων είναι διασταυρωμένος, δηλαδή ο άντρας έχει γυναικείο εγκέφαλο και η γυναίκα έχει αντρικό εγκέφαλο. Κανείς δεν ψάχνει να βρει όμως πόσο ρατσισμός υπάρχει πίσω από αυτή την υπογραφή που έγινε και διαδηλώνουμε τώρα την τάξη. Είσαι σούπερ εκτιμητής. Καταλαβαίνεις τι γίνεται με τον Ταχτσή. Ο Ταχτσής έχει προδοθεί από το ίδιο το κίνημα. Και αυτό συμβαίνει και με τη Ρώσικη Επανάσταση. Προδόθηκε από τους ίδιους γιατί ακριβώς για μέσα στους κόλπους της Επανάστασης υπήρχαν άτομα οπισθοδρομικά. Και γι' αυτό έλεγα πριν ότι εκτός επαναστάσεις έχουν γίνει, έχουμε προκόψει. Εγώ θεωρώ. Λοιπόν, αναμασάμε συνέχεια τι έχει γίνει, τι έχει γίνει. Το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα. Τι κάνουμε δηλαδή. Με καλλιτεχνικό διευθυντή με ενδιαφέρει. Έχουμε προκόψει. Αφού μας επιτρέπει να λέμε για τη Ρώσικη Επανάσταση. Γιατί πριν 30 χρόνια εμένα δεν μου επέτρεπε να λέω αυτό που κάνω. Πριν 30 χρόνια, με τους τευχήτες, τους συντρόφους και συναδέλφους από την αρχιτεκτονική. Οπότε θεωρώ προκοπή αυτό που συμβαίνει σήμερα εδώ. Βέβαια, μπορεί να επιτρέπεται ίσως επειδή θεωρείται και ακίνδυνο σήμερα. Ποιο θεωρείται ακίνδυνο? Να μιλάμε. Λέβησαμε το μικρόφωνο. Δεν μίλησε στους αρχηγούς κάποιοι, δεν πήγαινε στην αρχή ότι είχε να μιλήσεις, να το επιτρέψουν. Πρώτα πρώτα θεωρούν στρατιωτικό πραξικόπιο. Συμμεσχώρησα, υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ αναρχικού λόγου και σοσιαλιστικού λόγου σχετικά με τη Ρώσικη Επανάσταση. Δεν γιορτάζουμε 100 χρόνια για να το μηδενίσουμε το πράγμα. Εγώ θέλω λίγο να πάμε σε ένα άλλο θέμα, ότι υπάρχουν άνθρωποι
ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο που ζούμε, που λένε προδοθήκαμε, γελαστήκαμε και διάφορα πράγματα και φτάνω στο σημείο που λένε δεν γίνεται τίποτα. Όταν ακούω κάποιον που λέει δεν γίνεται τίποτα, το θεωρώ υποψήφιο παδό της Χρυσής Αυγής. Γιατί περιμένει κάποιον ηγέτη. Είναι ακριβώς έτσι. Αυτό είναι. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Αυτή είναι. Λοιπόν, το θέμα είναι να δούμε ό,τι επιθυμούμε και είναι πραγματική επιθυμία. Πραγματική επιθυμία, δηλαδή μας συγκλονίζει. Έχουμε ένα οδηγό να μας πάει μπροστά. Και όσο και φαίνεται ουτοπικό, να φέρω δύο ιστορικά παραδείγματα που υπάρχουν στο βιβλίο του Γκαλεάνου, «Γυναίκες εκτός της Παπύρος», που ήταν δύο γυναίκες στη Γαλλική Επανάσταση που ζητήσανε ψήφο για τις γυναίκες. Τις καρατομήσανε. Η Γαλλική Επανάσταση καρατόμησε δύο γυναίκες επειδή είπαν ότι οι γυναίκες θέλουν να έχουν ψήφο. Το 1789. Και μια αντίστοιχη περίπτωση είναι στον Καναδά. Αρχές, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, αρχές του 1910, κάπου εκεί ήταν περίπου, και κάσανε 10 χρόνια φυλακή. Κι όμως, οι γυναίκες μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο έχουν ψήφο. Και ποιος προπαγάνδησε την ψήφο των γυναικών? Ποιος τον προπαγάνδησε την ψήφο των γυναικών? Έγινε κάποια επανάσταση και έγινε αυτό. Δεν σηκώθηκε κάποιος κάποιο πρωί άντρας και είπε ότι πρέπει να ψηφίζουν και οι γυναίκες? Όχι, βέβαια. Έγινε μια διεργασία, ακριβώς. Βέβαια, οι σουφραζέτες και παντού στον κόσμο πάντα υπήρχαν κινήματα. Λοιπόν, ό,τι έχουμε, δηλαδή αν αυτή η συγκέντρωση που κάνουμε σήμερα, στα κρατητήρια που ήμουν εγώ, είναι μια νίκη του λαϊκού κινήματος. Αν αυτή τη συγκέντρωση την κάναμε πριν το 67, θα είχαμε ένα καρομπάτσο απ' έξω και βγαίνοντας, αν δεν μας δέρνανε, το λιγότερο θα μας παίρνανε στις ταυτότητες και θα παίρνανε στα φάκελό μας για μια κουβέντα όπως αυτή. Άρα λοιπόν, γίνονται πράγματα και είναι να το πάρουμε ο καθένας προσωπική απόφαση, το μικρό που μπορεί να κάνει, μπορεί να ανθίσει. Δηλαδή, αν κάποιος αδαΐς βρει ένα ραδίκι και μια φύτρα πλατάνου να ξεχωρίσει, ότι ο πλάτανος έχει δυναμική και μπορεί να ζήσει χίλια χρόνια. Αυτή τη δυναμική ζητάμε μέσα από αυτά τα πράγματα. Από εμάς κάποιος αύριο μεθαύριο μπορεί να ανθίσει και μπορεί σήμερα να κάνει μια ταπεινή δουλειά. Άρα λοιπόν, τη δύναμη που έχουμε μέσα μας, ενθουσιασμός, ένθεος, πιθανότατα ο κάθε από εμάς να είναι ένας μικρός θεός, και δεν το λέω με την έννοια της μεγαλομανίας, με την έννοια της αξιοπρέπειας. Είναι σημαντικό αυτό. Δεν σε ακούμε. Εντάξει. Λοιπόν, καταρχήν ευχαριστώ τους πάντες. Ένα πράγμα που το πρώτο που πρέπει να μάθει ο καθένας μας, μαζί και εγώ, είναι να ακούμε. Να ακούμε όχι απλώς τον άλλο, αλλά και το άλλο. Μέσα από τον άλλο, αν θέλουμε να βρούμε τον εαυτό μας. Ή κανένας. Άλλο είναι το άτομό μας και άλλο ο εαυτός μας. Είμαστε άτομα, αλλά όχι ακόμα ο εαυτός μας. Και δεν μπορούμε να το βρούμε παρά μέσα από τους άλλους, τους τελείως διαφορετικούς. Και με τα άλλα που λένε ή κάνουν και το οποίο σου κλονίζουν ό,τι έχει συνηθίσει τη δικιά σου ατομικήστικη ρουτίνα. Τα δικά σου στερεότυπα. Λοιπόν, αυτό είναι που, αν θέλετε,
Ας πάρουμε όλη τη σημερινή κουβέντα. Πολύ γενικά, όχι όλα, δεν θα επαναλάβω. Αλλά καθόλου τυχαία, κατά γνώμη μου, εκ των υστέρων το βλέπω. Ήταν πολύ καλό που άρχισε με το ουρλιάχτο του Κίνσμπερκ, στη θαυμάσια επαγγελία του. Γιατί εμείς εδώ στην πρωτοβουλία, όταν ήρθαμε σε αυτό το κολαστήριο να στήσουμε την έκθεση και τις δραστηριότητες, λέγαμε να κάνουμε ένα διόλογο του 2017 με το 1917, όχι επαιτίους, όχι συμβατικότητες, κάτι άλλο, παιδί μου. Αρκετά πήξαμε όλοι ο κόσμος σε τη χρονιά που πέρασε στα άλλα. Λοιπόν, η πρώτη μορφή διαλόγου του σήμερα, με εκείνο που έγινε τότε, με τα εξημερινά ανάκτορα και τα δέστα, ο πρώτος μας λόγος είναι ένα ουρλιαχτό. Ο Άλεν Γκίνσμπεργκ ήταν ο γιος της Ναομί, έτσι, μιας εργάτριας, Εβραίας, κομμουνίστριας, που τον έσερνε πέρα που καθάριζε στις συναντήσεις της κόβας της, όπως λέει στα άλλα, το οποίο είπατε στο Καντίς. Και μεγάλωσε εκεί πέρα. Μέσα σε όλα αυτά που πολλοί από εμάς έχουμε γνωρίσει από τα μικρά μας. Μόλις τις διαψεύσεις και μόλις τις πικρίες. Και αν θέλετε αυτό το ουρλιαχτό του που είδε όλα τα μυαλά της εποχής σου τα καλύτερα να καίγονται κτλ. Ήταν και η πρώτη κραυγή μετά από το τέλος του πολέμου που ξανασυνδεόταν ναι με την επαναστατική ορμή του 17 με έναν τρόπο όχι σαν αυτό που οι βολεμένοι μικροαστοί και αστοί θα θέλανε. Και μέσα στη Μητρόπολη του καπιταλισμού. Ακριβώς. Και μέσα στην καρδιά του, στην κοιλία του κύκλου, γινόταν όλα αυτά. Και από εκεί και πέρα, δύο, γιατί λέξαν πολλά και σημαντικά για μένα, τουλάχιστον. Για την αναζήτηση του εαυτού όλων. Ο Περικλής είπε κάτι, πραγματικά και εμένα μου τη δίνει όταν δεν γίνεται τίποτα. Έτσι. Το έχω παρεθεί γι' αυτό. Τη λεγόμενη αριστερή μελαγχολία, η οποία επί ευκαιρία κανένας έχει χρησιμοποιηθεί μαζί και από τον Τσίπρα, επειδή είναι αγράμματος, κάποιος σύμβουλος θα του το πει, με λάθος τρόπο, έτσι. Ο Μπένιαμιν που χρησιμοποίησε το όρο, δεν το έλεγε επιδοκιμαστικά, ήταν βρισιά για αυτό να. Ο νόμος αριστερούς μελαγχολικούς όχι είναι αραχτή και σου λέει, άρα παιδιά, δεν είναι τίποτα τώρα, ό,τι κάνεις είναι μια ιδέα. Άρα δεν κάνουμε τίποτα. Απλώς να αλλάξουμε. Ήταν κακό. Ένας τρόπος βολέματος και προσαρμογής. Και δεν νομίζω ότι κανένας μας εδώ δεν θέλει να προσαρμοστεί. Δηλαδή δεν θα είμαστε εδώ. Θα έχουμε και άλλο πράγμα να κάνουμε. Λοιπόν, Περικλής είπε για το ο καθένας, και όχι μερικά άτομα, ο καθένας μας έχει ένα ηφαίστειο, γι' αυτό οι εξουσίες σας φοβούνται. Αν θα εκλεγεί, πότε θα εκλεγεί, μπορεί να μην εκλεγεί ποτέ. Υπάρχει και ο δικός μου Λέοντας έλεγε, υπάρχει στον καθένα μια σπίθα μεγαλοπληγίας. Αλλά γιατί είναι ένας, δύο, Σέξπιρ, ο ένας, ο Γκέτε, ο άλλος. Γιατί περνάει η ρόδα αυτής της ταξικής ρουτίνας και σβήνει όλες αυτές τις μικρές σπίθες. Αυτό το ηφαίστειο φοβάται κάθε εξουσία και πρέπει να μισεί, αν θέλει κανείς να υπαρθάνει, να μισεί κάθε εξουσία. Το κράτος είναι το παγερότερο των τεράντων που υπάρχει. Άρα δεν συγχωρούμε την εξουσία. Άρα δεν συγχωρούμε όλους εκείνους που εμποδίζουν αυτή τη στιγμή μια καθολική συγχώρηση. Τι θέλω να πω. Δηλαδή εμένα με συγκίνησε αυτό που είπε η Θεκλά. Τη συγχωρούμε απλώς δεν πάει καλώς. Πάει αγαπηθεί, δεν πάει αγαπηθεί. Οι φωνές της μέχρι στη νύχτα πολλές φορές όποτε μπορώ και την ακούω. Κάτι σε κανένα σκέφτεσαι. Δεν είναι απλό πράγμα. Και να πεις άσε, εγώ είμαι από τα μικρά τα μου ξέρω εγώ. Θέλω να τους κρεμάσω, όπως θα λένε, ότι ο κόσμος θα ησυχάσει όταν ο τελευταίος καπιταλιστής κρεμαστεί από τα άντερα, τελευταίο γραφειοκράτη. Εντάξει, με γενιά του 68, το λέγαμε πάντα αυτό. Αλλά τι είναι αυτή η συγχώρηση, δεν ξέρουμε τι είναι. Δεν συγχωρήσω τον Μιχαλογιάκο, δεν συγχωρήσω κανένα από αυτούς. Δεν συγχωρώ την τυραννία σε όλες τις μορφές. Αλλά τι είναι αυτή η συγχώρηση. Γιατί την ίδια στιγμή που λες όχι, κανένα έλεος για τους τύραννους. Την ίδια στιγμή, το έλεος, τι είναι το έλεος, αν όχι συγχώρεση αυτή. Υπάρχει, καλά γνωρίζετε και την καταγωγή μου, στα εβραϊκά υπάρχει μια λέξη τσέντεκ. Συνήθως τη μεταφράζουν δικαιοσύνη.
αλλά λέγεται και αλλιώς έχει μεταφραστεί. Είναι το Μέγα Έλεος. Το έλεος δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς δικαιοσύνη. Συγχώρεση δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την νίκη της δικαιοσύνης και δικαιοσύνη δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς μια ελευθερία, χωρίς όρους, χωρίς όρια. Αυτό είναι για μένα το 17 σήμερα. Αυτό είναι η παγκόσμια επανάσταση. Όταν λέω δεν υπάρχει κάποια τιμωρησία. Γι' αυτό οδηγεί σε διαφθορά, ποτίζει παντού. Η κοπέλα απέναντι είχε κάνει μια ερώτηση προηγουμένως, λέγοντας όταν είπαμε ότι δεν υπάρχουν μπάτσι σήμερα απ' έξω εδώ που μιλάμε, όπως υπήρχαν στη Χούντα ή και πριν από τη Χούντα, σε οποιασδήποτε συνελεύσεις που κάναμε ακόμη και για τον πολιτισμό. Και είπε κάτι, ρώτησε κάτι, μήπως μας ερούν κίνδυνος. Δηλαδή σου λέει τι να πάμε να κάνουμε εκεί πέρα και τι έγινε. Αυτό τίποτα. Μπορεί να μην υπάρχουν μπάτσοι απ' έξω, μπορεί να υπάρχουν εδώ μέσα όμως. Ναι. Είσαι σίγουρα ότι είναι από το μπάτσο. Τώρα έτσι παντού υπάρχουν μπάτσοι. Δεν το λέει έτσι, δεν το λέει παντού. Έχει αλλάξει μορφή, αυτό δεν λέει ότι έχει αλλάξει μορφή. Ο μπάτσο δεν είναι τώρα αυτοί που θα σε πιάσουν στον δρόμο και σε πάνε στο... Πάντα θα υπάρχουν. Τώρα περίμενε να πω κάτι. Ότι τι μου θυμίζει τώρα η φάση, ότι πάλι βρισκόμαστε σε μια ξένη επανάσταση, μιλώντας για το 17. Βέβαια υπάρχουν πολλοί τρόποι να είναι μια επανάσταση ξένη, γιατί σε λίγο έχουμε και το Μάη το 68, σε 50 χρονιά και θα είμαστε εδώ πάλι και θα την γιορτάζουμε, το 68 βέβαια. Όπου και αυτή ήταν μια επανάσταση που έμοιαζε πιο δικιά μας και στο τέλος καταλάβαμε ότι δεν ήταν δικιά μας. Ότι οι σκαστοί αστοί που τη διεκπαιρέωσαν, τόσο από σκαστοί προσωρινά δεν πάψαν να είναι και αστοί. Και τη διαλογμένη έβαγαν διάφορα. Ακόμα και επαναστάσεις που έχουμε κάνει εμείς οι ίδιοι, δηλαδή αισθάνομαι ότι πολλές φορές δεν είναι δικές μας. Αλλά μην αθωώσουμε τώρα την Οκτωβριανή Επανάσταση. Θέλω να πω ότι θυμάμαι, ας πούμε, στα νιάτα μας, στα προηγούμενα νιάτα μας, που πηγαίναμε από κατάληψη σε κατάληψη, μη δυνάμει να παράγουμε μια δικιά μας. Οπότε κάναμε κατάληψη σε καταλήψεις. Έτσι αποκτήσαμε αυτές τις λεγόμενες προσωρινά απελευθερωμένες ζώνες, όπου τουλάχιστον ξέραμε ότι θα βγούμε και θα βγούμε όπως στο χρηματιστήριο και η ιστορία θα συνεχίσει το ρου της και εμείς το δικό μας. Τώρα, αυτό το μας που λέω όλη την ώρα, μιλάω για μένα και τους φανταστικούς μου φίλους, πολλοί από τους οποίους ταυτίζονται με πολλούς από εσάς εδώ μέσα. Αυτό λοιπόν το συνέστημα αυτοσχάσης σημαίνει ότι πολλές φορές τα πράγματα μοιάζουν να είναι προς το μέρος μας χωρίς να είναι. Και τότε πρέπει να ξαναθυμηθούμε ποιο ήταν το δικό μας μέρος. Δηλαδή, όταν οι άλλοι μιλάνε για οικονομία, ας πούμε, ίσως θα πρέπει να μιλήσουμε για ευτυχία. Όταν οι άλλοι μιλάνε για εξουσία, ίσως θα πρέπει να μιλήσουμε για ουσία. Δηλαδή, όταν ο ρέφερι βλέπει τα σημαία και εμείς πρέπει να δούμε και την εξέδρα και τις πολυκατοικίες που έχουν πίσω. Αυτό λοιπόν το σχόλιο, μου θυμίζει τώρα τους λυσσασμένους, οι οποίοι ήταν τέτοια παρήσακτα όντα, οι οποίοι μπαινοβγαίνοντας και οικειοποιόμενοι ξένους χώρους, στο τέλος τους στρέφανε προς το μέρος τους, έστω και προσωρινά. Και αυτό το οποίο, ας πούμε, για να ξανασημειώσω ότι είναι μια ξένη επανάσταση, τουλάχιστον για μένα και τους φίλους μου, είναι μια επανάσταση η οποία απευθύνεται στους συντρόφους. Αλλά από ό,τι θυμάμαι, επειδή εμείς ποτέ δεν τρώγαμε πολύ, οι φίλοι μου και οι φίλοι μας δεν ήμασταν σύντροφοι, αλλά συμπότες. Αυτό το μικρό σχόλιο. Καλησπέρα.
Εγώ θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη ότι έχουμε φτάσει σε ένα όριο εκφυλισμού. Δεν μπορούμε πια να μιλήσουμε, είμαστε απόλυτα προκατηλημένοι. Εγώ θεωρώ ότι πρώτα πρέπει να δοθούμε όλοι για να ξεκινήσει κάτι. Εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω τώρα πρόσφατα στο Πολυτεχνείο τον τραυματισμό της συναδέλφου μου κυρίας Τσουκαλά που έγινε μέσα από το χώρο του κινήματος και πόσο διασπαστήκαμε σε ανώφελες συζητήσεις για το ποιος έφταιγε. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο. Πρέπει να φωθούμε όλοι για να αρχίσουμε πάλι από την αρχή. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα σας βάλω μια παράμετρο λίγο διαφορετική. Εγώ θα μιλήσω λίγο διαφορετικά και λίγο πιο κακά. Υποφέρουμε από κάτι το οποίο ανήκει όντως στον εκφυλισμό. Δεν υπάρχει μια προεπαναστατική ιδέα, υπάρχει μια μεταεπαναστατική ιδέα στην κοινωνία που ζούμε. Κρίνουμε τον παρελθόντα βίο. Όποτε έχουν γίνει επαναστατικές πράξεις, τις έχουμε κατακρίνει. Γιατί δεν ήμασταν εμείς μέσα, ήταν οι άλλοι. Εγώ είμαι από το άτομο που ήμουν στο χημείο του 1985, του Μαΐου, όχι του Νοεμβρίου. Όλοι ξέρουμε για το Μάη, για το χημείο του 1985, το Νοέμβριο. Αυτό που πήγαν οι μπάτσοι μέσα και τους πατσεκόψαν. Το πενταήμερο, την πενταήμερη κατάληψη του Μαΐου, η οποία προδόθηκε από την αριστερά, δεν έχει μιλήσει κανένας. Θα γίνω κακός με τον Πλέζο. Ήρθανε και μας πήρανε δια της βίας, ξέρανε ότι δεν θα χτυπήσουμε τους συντρόφους. Και ήρθαν και μπήκανε μέσα και μας πήρανε χειροπόδαρα. Εγώ ήμουν ένας από τους τρεις τελευταίους που βγήκαμε από μας. Για αυτή την επανάσταση, γιατί ήταν το χημείο του 85, του Μαΐου του 85, μια επανάσταση, σοβαρή επανάσταση, δεν μιλάει κανένα. Είναι προς τα λέξη την αριστερά. Ο δρόμος αυτός που άνοιξε τότε έχει ξεκινήσει, τουλάχιστον προσωπικά για μένα, ανοιχτός. Έχει μείνει ανοιχτός. Έχω δει ότι κατά καιρούς υπάρχουν συγκρούσεις αυτές που υπάρχουν στον χώρο της αριστεράς και ενδοαριστερές αντιπαραθέσεις. Αυτό το πράγμα, το δικό μου το κουπόνι, η δικιά μου εφημερίδα, η δικιά μου παράταξη, ακόμα και μέσα στην Ανταρσία που ενώθηκε και γίνανε 100 κόμματα τα οποία σκυλοτρώγονται για τα μουσια και τα γυαλιά, αν είναι μαρξιστικά ή όχι. Ποιος είναι πιο... Έγινε διάσπαση οργάνωση γιατί πήδηξε την κόμματα του Ανασταλινού. Το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν... Είναι σοβαρός λόγος αυτός. Είναι σοβαρός λόγος. Είναι σοβαρός λόγος. Θα έκανα και εγώ διάσπαση. Αλλά δεν αφορά... Η νοτική κίνηση ήταν, ρε παιδάκι μου. Δεν αφορά το πολιτικό. Αφορά την κρεβατοκάμαρα. Να σου πω κάτι. Αν θέλαμε να λύσουμε τα θέματα μας κάνω μια στην κρεβατοκάμαρα, αυτό... μπορούσαμε να κάνουμε ένα γλέντι γερουσιακό. Αυτό που λες κρεβατοκάμαρα είναι ένα κομμάτι το οποίο μας αφορά όλοι. Είμαστε σε κρεβατοκάμαρα. Ναι, αλλά και όλοι έχουμε κάνει. Όλοι... Να το ξεχωρίσουμε όμως. Πώς θα το ξεχωρίσουμε. Δεν ξεχωρίζει. Εγώ δεν μπορώ να το ξεχωρίσω. Όταν είμαι καυλωμένος. Αν δεν μπορείς, βυθείτε. Δεν μπορώ να το ξεχωρίσω. Αν δεν μπορείς, βυθείτε. Βυθείτε όλοι να το λύσουμε. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Εγώ δεν είμαι κατά. Ας βυθείτε, θα το λύσουμε. Αν είναι όμως εκεί πέρα το ζητούμενο, θα τρελαθούμε. Ξέρεις τι θέλω να σου πω εν τέλει, ότι είναι ανθρώπινο. Είναι ανθρώπινο. Είναι ανθρώπινο. Η κρεβατοκάμαρα είναι ανθρώπινο πράγμα. Είναι ο έρωτας. Έτσι είναι όλη η ζωή. Για την οποία δεν μιλήσαμε. Δεν είναι έρωτας όμως. Άρα μπορεί να υπάρξει διάσπαση. Μπορεί να υπάρξει διάσπαση επειδή εσύ θα το κάνεις αυτό σε μένα. Ναι, είναι αντιφατικό. Ενώ υπάρχει μια ένωση δύο ανθρώπων, γίνεται διάσπαση. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει. Είναι περιττό να πούμε κάτι άλλο. Έτσι κι αλλιώς είναι διάσπαση. Είμαστε προϊόντα διάσπασης. Δεν έχουμε πολύ χρόνο γιατί θα κλείνουν οι φυλακές. Να σου πω, θα κάνουμε μια επανάσταση απόψε, θα τους κρατήσουμε άλλη μια ώρα. Θα κάνουμε και ένα μέρα να τους δώσουμε την υπεραξία. Φυσικά, εντάξει. Φυσικά. Αυτό, την υπεραξία της ώρας που θα καταγραστούμε. Πάντα. Λοιπόν, κάποιο σχόλιο, κάποιος... Εδώ θα είναι. Σχόλιο για να κλείσει, να πεις κάτι. Μπαργαρίτα.
Εγώ θα προσπαθήσω λίγο να σταθώ και αυτοκριτικά, δηλαδή με ποια έννοια. Ωραία είναι όλα αυτά. Όλα τα νομίσματα έχουν δύο όψεις. Ό,τι θίξαμε μέχρι τώρα δεν είναι μονοδιάστατο. Μιλήσαμε για τιμωρία, μιλήσαμε για επιβράβευση, ανάλογα με την οπτική γωνία που έχει ο καθένας. Θέλω να πω ότι ενώ ζούμε καθημερινά και αναπαράγουμε όλες τις παθογένειες που θίγουμε τώρα, είτε είναι μέσα από το μοντέλο μιας οικογένειας, είτε είναι το μοντέλο ενός σχολείου, οτιδήποτε, καθόμαστε μετά και διαχωρίζουμε τον εαυτό μας, στεκόμαστε απέναντι σε αυτό το οποίο καθημερινά αναπαράγουμε και εμείς οι ίδιοι. Θα σταθώ και μόνο στην επιβράβευση και στην τιμωρία. Όταν από μικρά παιδιά τα μαθαίνουμε στα σχολεία να στηρίζονται σε αυτό το μοντελάκι, μετά ερχόμαστε και λέμε, ας πούμε, μου φταίει το σοφρονιστικό. Αφού έτσι έχουμε γαλουχήσει τα παιδιά και έτσι έχουμε γαλουχηθεί. Αυτό να παράγει μέσα στην οικογένεια. Μιλάμε μετά για κάποια πράγματα, ας πούμε, για το πώς θα αποδυναμώσουμε την εξουσία από τη στιγμή που τη θρέφουμε καθημερινά. Μιλάμε, ας πούμε, για φασισμό και λέμε, ας πούμε, κάτω φασισμός, ενώ είναι φασιστικοποιημένη όλη μας η ζωή. Δηλαδή είναι λιγάκι. Υπάρχει μια στρέβλωση. Αυτό εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ. Ακόμα και ότι βρίσκομαι εδώ, μέσα σε αυτή την αίθουσα, πρέπει να φύγω σε λίγο γιατί ο υπάλληλο μπουρμπούρ και μπλα και τα πάντα όλα και η κάμερα και ο Ντένις και δεν συμμαζεύεται. Ένα το μπουρμπούρ. Και πολύ φοβάμαι ότι. Θα συνεχιστεί. Ήθελα να το πω και πριν. Όλο τυχαίως ήρθε στην κατοχή μου κάτι βιβλιαράκια του Δημοτικού για τα αγγλικά. Άμα δείτε τι... Έχεις ζωχάδα με τα αγγλικά όμως. Με τα αγγλικά έχεις πλέον ζωχάδα. Όχι, εντάξει, μου αρέσουν οι γλώσσες. Είχε, ας πούμε, να πούνε τα μικρά, να κάνουν σαν να κάνουν πασαρέλα, με πώς περάσανε στο μολ, τι αγοράζουν από το σούπερ μάρκετ, οικογένεια. Με αυτό που λέγαμε πριν. Ναι, αυτό το παιδί όμως θα το πεις αύριο κολόπεδο όταν θα έρθει και θα σου... Θέλω χαρτζιλίκι να πάρω το καινούργιο iPhone. Ποιο iPhone, όταν θα βγει έξω και θα είναι ένας επιχειρηματίας προβεβλημένος, έτσι, και θα σου... Θα σου σκάει ένα παραμύθι περί δημιουργίας. Δημιουργία αυτός. Έχουμε γεμίσει δημιουργούς. Από πού να αρχίσεις, από τον Τζίμερο. Και σε ποιον τελειώσεις. Λοιπόν... Ένας. Να πω εγώ κάτι. Άνοιξε το, είναι κλειστό. Κάτσε. Να πω εγώ κάτι. Από την καρδιά μου, έτσι. Εγώ είμαι ευγνώμων για τους ανθρώπους που γνώρισα. Συνάντησα και ζωντανούς ανθρώπους και έτσι το μεγαλείο μιας επανάστασης που μπορεί να μην πέτυχε, αλλά ριζώθηκε στην ελληνική κοινωνία. Ένα μεγαλείο. Δημιουργούν οι κοινότητες, οι τραγουδιστές, οι χορευτές, οι ηθοποιοί, κοινότητες δημιουργούν. Ο καλός εστιατόρας, κοινότητα δημιουργία. Δεν περιμένω το σοσιαλισμό, το ζω εγώ με αυτούς που γνωρίζω. Και κάνω τη ζωή μου πολύ πλούσια. Από την άλλη πλευρά, από τα 16 μου είμαι στην πιάτσα, έτσι. Μάλλον στα σελτήρια και στις οργανώσεις. Λοιπόν, μην περιμένουμε κάτι στο μέλλον, να χτίσουμε αυτό που ζούμε. Αυτό που ζούμε και αν ζήσουμε όπως το θέλουμε, είμαστε ήδη στο μέλλον. Είμαστε ήδη στο μέλλον. Και από την άλλη πλευρά, χρωστάμε μια περιόριστη ευγνωμοσύνη, ότι εγώ έπιασα ακόμα να την πήγε Holiday, πεις πως την έπιασες. Όταν ήμουν μόνος, την άκουγα
και κακομοίρεται με την πρέζα της, με τα, το πλέον και λοιπά. Σκεφτόμουν τον Μπίλι, εδώ είμαι ρε. Έλα. Και με κέντρωσε Μπίλι. Λίγο είναι. Να μην πω για την κακομοίρα την Πέση Σμιθ, που την πάτησε αυτοκίνητο και δεν την έπαιρνε αυτοκίνητο γιατί έπρεπε να έρθει ειδικό νοσοκομείο για τις μάνες, έτσι. Να μην πω για τη Μανωρή και να μην πω βέβαια για την Εντίτ Πιαφ. Που η Εντίτ Πιαφ θαύτηκε με γενικό όνομα. Πώς το έκανε αυτό, ναι. Θεός Αραπώ. Ο Θεός Αραπώ, λέει, το όνομά του είναι Μπουγιούκας, δεν είχε ένα αστείο όνομα. Είναι ένα αστείο όνομα. Ο Θεός Αραπώ, ωραίος τραγουδιστής. Τα θυμάσαι τώρα το Θεό. Λοιπόν, λέει και ένα όνομα Μπουγιουκού, απέσιο όνομα. Και αν κάποιος από σου πάει στο Πέρντα Σέζε, εκεί πέρα που είχαν επιτελέσει τους κομμουνάριους, λέει η Σύζη Ντάφτα Κίτε, η κυρία Μπουγιούκα, η επωνομαζόμενη Εντίτ Πιαφ, πήρε το ελληνικό όνομα. Λοιπόν, οπότε έχουμε όλους αυτούς τους αγγέλους που μας κάνουν συντροφιά. Τα βιβλία τους, το ένα, το άλλο κλπ. Κλπ. Να μην υποτακτούμε. Να κάνουμε παρέα με αυτούς, δηλαδή, ότι παφ, πέρασε το βιβλιαράκι και έρχεται ο Όμηρος και σου μιλάει παφ, ο Σέξπιρ, παφ, ο Μολιέρος. Λοιπόν, όλη αυτή την κληρονομιά που έχουμε θα μας τη φάει το οποιοδήποτε ζουχλάνι, που και λέγεται, και όποιοι και αν είναι εξουσία. Αυτή δεν μπορώ να την πάμε σε άλλους. Λοιπόν, για μένα η αριστερά δεν πρέπει να είναι ποτέ εξουσία. Πρέπει να είναι η κοινωνία που να ελέγχει την εξουσία. Να τους ελέγχουμε. Η μπάτση της εξουσίας θα είμαστε εμείς, αν κάνουμε τα κατάλληλα κινήματα. Πώς πετύχαμε το 8ωρο, πώς πετύχαμε η ατροφαγική περίθαλψη, πώς πετύχαμε τη σύνταξη, με αίμα, αλλά τα έχουμε. Λοιπόν, ας τον κάθε μαλάκα να κάνει τον Γεωργιάδη, να πούμε, και να νομίζω ότι είναι ο Μέγας Αλέξανδρος σε μικρογραφία. Να οργανωθούμε από τα κάτω. Πώς αυτό. Έχοντας μέσα όλες τις περίεργες απόψεις. Όλες τις περίεργες απόψεις έχουμε μέσα. Μαοικοί, αναρχικοί, τροσκιστές, μηδενιστές, οτιδήποτε άλλο. Ο καθένας έχει κάτι να πει. Και εκεί πέρα ήταν το μυστικό της Αθηναϊκής Δημοκρατίας ή πολλές απόψεις. Εμένα με χαρακτηρίζονται αναρχικό, τρομοκράτη, σάμα δεν ξέρω και εγώ τι είμαι. Αν μου λένε, αν με πιάσουν και μου πούνε, πού ανήκεις, δεν ξέρω, στον εαυτό μου ίσως. Παραπάνω δεν έχει. Περικλή σήμερα θα βάζεις βόμπα κάπου, θα βάζεις βόμπα κάπου, βόμπα. Όχι. Όχι. Θα κλείσουμε. Ναι, ναι. Οι εργαζόμενοι θα κλείσουμε. Ως αριστερή πρέπει να σεβόμαστε εργαζόμενοι. Λοιπόν, αυτά ήτανε. Την άλλη φορά ελπίζουμε να μας δείξετε κανένα ταλέντο επίσης. Τι να πεις. Τη Γεζιάν τη είχα πάντα. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Ο Τραμπ εδώ θα έλεγε fuck him. So fucking what. Fuck him. Έλα. Δεν θέλω τίποτα, εντάξει. Να είστε καλά, να προσέχετε τι σκέφτεστε.
και να γλεντάτε, είναι απαλωτρίο, είναι απαλωτριωτό το κλαδί. Μην ξεχνάτε και το σουρί.